Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι οι αντιθέσεις. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο και για μας, όπως το κρίναμε, το σημαντικότερο τμήμα της παρουσίασης του ΣΕΡΝ. Και κρίναμε ότι είναι το σημαντικότερο γιατί απόψε φιλοξενούμε τρεις κορυφαίες συνεντεύξεις. Η μία αφορά τον πειραματικό σταθμό Atlas, εκεί που καταγράφηκε ουσιαστικά το ποζόνιο του Higgs, κατά άλλους το σωματίδιο του Θεού, και που σήμερα στη δεύτερη φάση που βρίσκεται το ΣΕΡΝ, σε 4 εβδομάδες έτοιμο να λειτουργήσει μετά τη μικρή καθυστέρηση και το πρόβλημα που αντιμετώπισε πριν μια εβδομάδα, την εβδομάδα που ήμασταν στην Ελβετία, είναι έτοιμο να υπολογίσει πια αν υπάρχουν ακόμη μικρότερα σωματίδια. Αλλά εκτός από το Atlas, σήμερα θα αποκαλύψουμε ότι το ΣΕΡΝ λειτουργεί διαδραστικά για υπηρεσίες υγείας εχμής, αντιμετωπίζοντας ακόμη και τον καρκίνο με βομβαρδισμό πρωτονίων, ενώ ταυτόχρονα, για πρώτη φορά σε ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝ αναφέρεται εφόλης της ύλης και ειδικά για την Ελλάδα. Θα έλεγα όμως ότι ταυτοχρόνως η απόψινή εκπομπή αποτελεί και μια πικρία για τη χώρα μας, γιατί όπως αποκαλύπτεται εδώ και 4 χρόνια, αν και ιδρυτικό μέλος, δεν καταβάλει τη συνδρομή, πετώντας έτσι ουσιαστικά κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες έξω από τα προγράμματα εχμής. Και ταυτοχρόνως απόψε θα πληροφορηθείτε ότι το πρωτοποριακό πρόγραμμα υγείας αντιμετώπισης του καρκίνου με πρωτόνια, που πρώτη η περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε ότι θα έρθει στο νησί μας, τελικώς έχει καταλήξει στην περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Λάρισα, με την Κρήτη να απουσιάζει. Μείνετε κοντά μας, γιατί το απόψινό ταξίδι στο ΣΕΡΝ, αν χθες σας συνάρπασε μία φορά, είναι βέβαιο ότι θα σας απογειώσει. ΣΕΡΝ, ο μεγάλος επιταχυντής αδρονίων που επιταχύνει 2 δέσμες σωματιδίων σε αντίθετες κατευθύνσεις σε μια περιφέρεια δακτυλιδιού 27 χιλιόμετρων με ταχύτητες κοντά σε αυτή του φωτός και δημιουργεί περίπου 1 δισεκατομμύριο συγκρούσεις με ασύλληπτες ενέργειες. Σε 4 σημεία της κυκλικής εκδρομής των σωματιδίων οι επιστήμονες εκτελούν κύρια πειράματα, τα οποία έχουν πάρει τις ονομασίες ALIS, Atlas, CMS και ALHCB. Στον απόϊχο της μεγάλης ανακάλυψης από το 2012, στο ΣΕΡΝ που οδήγησε στο Νόμπελ Φυσικής το περίφημο ποζόνιο του Higgs, ο μεγάλος επιταχυντής είναι έτοιμος τις επόμενες εβδομάδες να επαναλειτουργήσει. Από τον Νοέμβριο του 2014, ο μεγάλος επιταχυντής αδρονίων, μετά από διετή ανάπαυλα, σταδιακά τίθεται σε προσαρμογή για τη δεύτερη φάση της επαναλειτουργίας του. Εδώ και 2 μήνες, η πρόσβαση στο υπόγειο δακτύλιο των 27 χιλιόμετρων έχει σφραγιστεί και όλες οι δράσεις του ΣΕΡΝ αφορούν στην επαναλειτουργία του. Πριν 5 μέρες, κυριολεκτικά στο παραπέντε, λίγο πριν δοθεί το σήμα για να μπει μπροστά το μεγαλύτερο μηχάνημα στον κόσμο, διαπιστώθηκε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ένα βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρική καλωδίωση ενός από τους μεγάλους και ισχυρούς μαγνήτες, οι οποίοι καθοδηγούν τις δέσμες των συγκρουόμενων σωματιδίων και επιτρέπουν την ψήξη του επιταχυντή σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο 0, -273 βαθμούς Κελσίου, ήταν το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, μετά από σχεδόν 2 χρόνια διακοπής, αναμένεται να κυκλοφορήσουν ξανά οι πρώτες δέσμες σωματιδίων μέσα στον υπόγειο επιταχυντή μήκους 27 χιλιόμετρων.
CERN, στην καρδιά της Ευρώπης, αυτός ο κόσμος, ο μικρός που γίνεται μεγάλος, ξεκλειδώνοντας τα μυστικά του, εδώ, με την τεχνολογία και την επιστήμη εχμής. Η Ελλάδα, από το 1954, είναι στα ιδρυτικά μέλη λειτουργίας του CERN, παρέχοντας επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα και γνώσεις για όλη την κοινωνία. Ο πειραματικός σταθμός Atlas είναι αυτή τη στιγμή ο πλέον διάσημος του CERN. Ο Atlas είναι ένας ανιχνευτής που σκοπό έχει να εκμεταλλευτεί όλο το δυναμικό της φυσικής που βρίσκεται πίσω από το μεγάλο επιταχυντή αδρονίων. Προσδιορίζει τις ενέργειες, τις διευθύνσεις, καθώς και την ταυτότητα των σωματιδίων που θα παρεχθούν από τις συγκρούσεις των δύο δεσμών πρωτονίων. Αναμένονται στη νέα φάση επαναλειτουργίας γύρω στο 1 δισεκατομμύριο συγκρούσεις το δευτερόλεπτο και ο ρυθμός μεταφοράς των δεδομένων θα είναι ισοδύναμος με 20 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις όλων των κατοίκων της Γης συγχρόνως. Για το 30% της κατασκευής του φασματομέτρου μειονίων, υπόλογος είναι πολυσυμμετοχική ομάδα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τελικός σκοπός, ο εντοπισμός μειονίων, τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν τους επιστήμονες στην πειραματική ανίχνευση και άλλων σωματιδίων, κάτι που μέχρι σήμερα, μετά το σωματίδιο Higgs, θεωρείται δύσκολο. Επισκεφτήκαμε το κέντρο ελέγχου του Atlas, πείραμα στο οποίο μετέχουν πάνω από 3.000 επιστήμονες. Εκεί μας υποδέχτηκε ο εκπρόσωπος και επικεφαλής του πειραματικού σταθμού, εκ των κορυφαίων επιστημόνων του CERN για το μεγάλο επιταχυντή, καθηγητής σχολής φυσικής και αστρονομίας του Birmingham και του CERN, David Charlton. Η συνομιλία μαζί του επεκτάθηκε από τις μεγάλες ανακαλύψεις του Atlas μέχρι το απέραντο σύμπαν και τις φιλοσοφικές του σκέψεις για το αν υπάρχει εκτός από τη δημιουργία του σύμπαντος και ο δημιουργός του. So we're here at the Atlas experiment, at the control room of the Atlas detector, which is one of the experiments at the Large Hadron Collider at CERN. And we're trying to look at the most fundamental constituents of matter. So we're really trying to look inside atoms, inside the constituents, the particles that make up atoms, and really try to understand what the most basic particles are and how they interact together. So we're really looking deep inside matter to see if we can find the secrets of the universe and how the universe is put together. So the biggest tool we have is the Atlas detector itself, which is about 100 meters below ground below us now. And here in the control room, we're operating and controlling the detector, but the detector itself is deep beneath us. The detector itself is a huge instrument. So it's about 40 meters long and about 20 meters across. And it took about 10, 20 years to assemble it. I mean, it was a couple of decades to assemble this detector. So the detector and the accelerator are large because we're trying to accelerate particles to very high energies. So we accelerate them to very close to the speed of light, and they go around in making a particle bend when it's traveling at such very high, at such high speeds is quite difficult. And that means the accelerator has to be very big. In the experiment, when we produce new particles, they also have very high energies. They're traveling very fast, very close to the speed of light. And in order to stop those particles in the detector and to detect them and measure them, we need a very big detector, a very deep detector. The particles travel out in the detector, they travel a distance, and then eventually they stop, but they go many meters before they stop. Οι εφαρμογές του Atlas άνοιξαν νέους δρόμους και στην απεικονιστική ιατρική και την ακτινοθεραπεία υψηλής ακρίβειας με την τεχνολογία αιχμής όπως η ιατρική καρκίνου, με δέσμες πρωτονίων, με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε συγκεκριμένα ανθρώπινα ζωτικά όργανα, ιδίως για τα παιδιά.
Η ακτινοβολή ανδρονίων είναι μια πολύ προηγμένη τεχνική ακτινοθεραπείας του καρκίνου που χρησιμοποιεί δέσμες φορτισμένων σωματιδίων που βομβαρδίζουν και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας από τη σωματιδιακή φυσική στην ιατρική. Η ακτινοβολή ανδρονίων χρησιμοποιεί πρωτόνια αντιφωτονίων, δηλαδή ακτίνων Χ, για να καταστρέψει τους καρκινικούς όγκους. Ενώ οι ακτίνες Χ που είναι η συμβατική ακτινοθεραπεία μπορεί να καταστρέψουν και υγιήσεις τους, οι ακτίνες πρωτονίων απελευθερώνουν τη μέγιστη ακτινοβολία με εξαιρετική ανατομική στόχευση, ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιοχές. Αποτέλεσμα, να υπάρχει ελάχιστη βλάβη των παρακείμενων υγιών ιστών. Για να είναι πιο ασφαλής και αποτελεσματική η θεραπεία, το πρόγραμμα InVision ανέπτυξε έναν τομογράφο που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία βομβαρδισμού των καρκινικών κυττάρων. Ένα ποζιτρόνιο που εκπέμπεται από το ραδιοφάρμακο που έλαβε ο ασθενής συγκρούεται τυχαία με κάποιο ηλεκτρόνιο των σταθερών ατόμων πέριξ των ιστών. Από τη σύγκρουση αυτοί αμφότερα εξαϊλώνονται και μετατρέπονται σε δύο φωτόνια. Από την ανίχνευσή τους με την κάμερα PET προκύπτει η θέση εκπομπής του αρχικού ποζιτρονίου. Έτσι, οι γιατροί παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της ακτινοθεραπείας. Με όλα αυτά πιστεύετε και ιδίως μετά το σωματίδιο του Higgs ότι όλοι εσείς οι επιστήμονες είτε του προγράμματος Atlas είτε εκτός αυτού συνολικά στο Atlas αλλά και στο CERN είστε κάτι σαν μικροί θεοί? Well, what our science does is it really looks at really the basic building blocks of the universe and also it probes back to the early universe. So we look at processes that happened in the very early universe, not long after the Big Bang and the creation of the universe. And of course that religious people also think that there may be some connection therefore with God with this. And this is part of the way that the name of the God particle came about. But there is no direct connection at all with religion. Really, we are doing something quite separate from the type of questions that are being asked usually in religion, in religious thought. We all in Atlas is a big collaboration of 3,000 people. Everybody in Atlas has their own views on this, and it doesn't affect the science we do. So I have my own views, which are I don't see the need for such things, but there are other people in Atlas who really do see such things, and it doesn't matter for the science we do. Everybody is equal. It's a personal choice as to whether people believe in religion or not. Κύριε David Charlton, μπορείτε να μας πείτε με την επαναλειτουργία και σε μεγαλύτερες ταχύτητες του μεγάλου επιταχυντή ποιες είναι οι προσδοκίες για το πρόγραμμα Atlas? Yes, so now the accelerator, the Large Hadron Collider, is starting again, and the energies of the particles, the protons inside the particles we're colliding together, is much higher than it was before. That means that we're now able to create new particles that we wouldn't have been able to see before. So this is really what we're trying to do in this new phase of operation, is we're really looking to see if there are new particles being produced, if we can see the next step in physics beyond the standard model of particle physics, which has been so successful so far, but is incomplete. We know that there must be more beyond the standard model of particle physics, but we don't know what it is and when we're going to discover it. So that's what we're really looking for now. It's really a very exciting period now because in the first run when we were looking for the Higgs boson, it was a relatively well-defined thing. Now everything is very open, the questions are very open. So one of the possibilities of things that may appear when we run the experiment again for months and years is we may, at a slow rate, we may start to produce dark matter particles. So dark matter is very exciting because when we look out into the universe, we see that only a small fraction of the matter we know about is the part, that's only a small fraction of the universe. And so we are really trying to understand what the remainder of the constituents of the universe are. And it could well be that we can start to produce those dark matter particles here in the laboratory. These are particles which have never been studied before. We can see they're there, but we really don't know very much about them. And so the idea is here in Atlas at the LHC, we should be able to produce and study these particles, perhaps. Perhaps they're too heavy and we just won't be able to produce them. We'll only know when we look. Ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα που μεταφέρονται μέσα από τη λειτουργία του επιταχυντή σε επίπεδο CERN αλλά και σε επίπεδο κάθε πειράματος, ένα εκ των οποίων είναι και το Atlas? Πώς αυτά δένουν με τη γνώση, τι γνώση δηλαδή έχει έρθει στην επιφάνεια και αν αυτό σχετίζεται με την κοινωνία?
directly, the science that we do doesn't have a direct impact on everyday life in the sense that we're not about to produce a new type of saucepan. However, of course, the technologies that we use in these experiments, it's really pushing, they push the boundaries of what's possible. And so there is the example of the World Wide Web from many years ago, which was invented here at CERN. It was something that was invented to improve scientific collaboration and to try to make the scientific collaboration as efficient as possible. But it caught on and has been used everywhere, as we know today. So there are many indirect connections between the work we do, particularly the technologies that we use that can be used for computing. They can be used also in medical physics. They can be used in a whole variety of different areas of life, which benefits from technological advances. So directly, they're really... The benefits are indirect rather than direct. Βρισκόμαστε μέσα στο χώρο του Atlas και αυτό το σύστημα, αυτή η κάμερα που βλέπουμε εδώ, όπως μας εξήγησαν οι επιστήμονες του προγράμματος, συνδέεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός ειδικού προγράμματος με σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Μέσα από αυτή την κάμερα υπάρχει διαδραστική επικοινωνία με τα σχολεία και εξηγούν ακριβώς σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται με το πείραμα Atlas. Το εντυπωσιακό είναι ότι το 2014 είχαμε 18 σχολεία από την Ελλάδα που μετήχαν σε αυτή τη διαδραστική επικοινωνία με το πρόγραμμα Atlas του CERN, κανένα από την Κρήτη από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και όπου τα παιδιά μπορούσαν απευθείας να θέτουν τα ερωτήματα στους επιστήμονες και να τους απαντούν σε πραγματικό χρόνο με την εικόνα από το κοντρόλ. Can you tell us about the Greek universities in this program, the program? Yes, so in the Atlas experiment, we have three Greek universities who are very strongly involved. That's the University of Athens, the National Technical University of Athens, and the Aristotle University of Thessaloniki. And they're very involved with the so-called muon detectors of Atlas, which are the largest external, most outside part of the experiment. And so some of those were built in Greece, and they're also very much involved with the operation of those chambers in the control room behind us. Finally, tell us something else. If the Big Bang was the first day of creation, we have yesterday. Who knows? I mean, it's the mathematics that describe the early universe don't require that there is a time before the Big Bang, because in the Big Bang, space and time were created. And so the question, from everyday life, the question seems to make sense, what happened the day before the Big Bang? But if time only started at the Big Bang, there was no day before the Big Bang, or perhaps there was, perhaps the Big Bang theory is incomplete, but there doesn't have to be a day before the Big Bang. Everyday life, the concepts of everyday life don't always carry over to the quantum universe or the universe on a very large scale. Sometimes things are different.
Επόμενη στάση μας, ο πειραματικός σταθμός Άλλης επιγαλλικού εδάφους. Η αλίκηση θαυμαστή χώρα του ΣΕΡΝ. Το πείραμα Άλλης είναι ένα από τα βασικά πειράματα στο μεγάλο επιταχυντή. Στο Άλλης συνεργάζονται περισσότεροι από 1000 φυσικοί και μηχανικοί από 102 ιδρύματα σε 30 χώρες για να προπαρασκευάσουν το πείραμα που αναμένεται να συμβάλλει ώστε να βρεθούν απαντήσεις σε κεντρικά ερωτήματα της φυσικής του 21ου αιώνα. Υπάρχουν αρχές της φύσης που δεν έχουν ανακαλυφθεί? Πώς μπορεί να λυθεί το μυστήριο της σκοτεινής ενέργειας? Υπάρχουν επιπλέον διαστάσεις? Τι είναι η σκοτεινή ύλη? Πώς δικαιολογείται η ύπαρξη ασυμμετρίας μεταξύ ύλης και αντίυλης? Θα βρεθεί έστω έμεσα η αιτιολογία για την ύπαρξη της μάζας των σωμάτων? Πώς προέκυψε το σύμπαν? Τι συμβαίνει όταν η ύλη θερμανθεί σε θερμοκρασίες 100.000 φορές μεγαλύτερη της θερμοκρασίας που επικρατεί στο κέντρο του ήλιου? Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια έχουν μάζα 100 φορές μεγαλύτερη από τα κουάρκς που τα αποτελούν? Μπορούν τα κουάρκς εντός των πρωτονίων και των νετρονίων να απελευθερωθούν? Στο πείραμα Άλλης γίνεται σύγκρουση βαρέων ιόντων μολύβδου ώστε να δημιουργηθούν στο εργαστήριο συνθήκες ίδιες με εκείνες που δημιουργήθηκαν αμέσως λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη που δημιούργησε το σύμπαν. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα επιτρέψουν στους φυσικούς να μελετήσουν μια κατάσταση της ύλης γνωστής ως πλάσμα κουάρκ γλουονίων, η οποία πιστεύεται ότι υπήρξε λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη. Στόχος του πειράματος να μελετηθεί το πλάσμα κουάρκ γλουονίων, καθώς εκτονώνεται και συγχρόνως ψύχεται, παρατηρώντας πώς προοδευτικά δημιουργεί σωματίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη στο σημερινό σύμπαν. Η φυσικός Δέσποινα Χατζηφωτιάδου από τη δεκαετία του 80 στο ΣΕΡΝ είναι ίσως από τους Έλληνες με βαθύ παρελθόν στο ερευνητικό κέντρο. Η Δέσποινα Χατζηφωτιάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε και πήρε το διδακτορικό της από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου, στο οποίο στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης και λέκτορας. Από το 1987 βρίσκεται ως ερευνήτρια στο ΣΕΡΝ και τα τελευταία 14 χρόνια συμμετέχει στο Άλλης, πείραμα βαριών ιόντων στο μεγάλο επιταχυντή. Εδώ λοιπόν, στο σημείο 2, είναι εγκατεστημένο το πείραμα Άλλης σε βάθος 56 μέτρα κάτω από τη γη. Και το Άλλης είναι μία τεράστια συσκευή που έχει μήκος 26 μέτρα και διάμετρο 16 μέτρα και ζυγίζει συνολικά πάνω από 10.000 τόνους και καταγράφει τις συγκρούσεις, τα αποτελέσματα μάλλον των συγκρούσεων είτε πρωτονίων είτε πυρήνων μολύβδου που μας δίνει το LHC, ο μεγάλος επιταχυντής αδρονίων. Τι ψάχνουμε εδώ στο Άλλης? Ψάχνουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση της ύλης που υποθέτουμε ότι υπήρχε λίγο μετά από το Big Bang, κλάσματα του δευτερολέπτου μετά από το Big Bang. Η ιδέα είναι η εξής, ότι το τότε, ας πούμε 10^-6 μικροδευτερόλεπτα μετά από το Big Bang, όλη η ύλη ήταν σε μια κατάσταση ελεύθερων quark και γλουονίων και αυτή η κατάσταση ήταν δυνατόν να υπάρξει επειδή οι συνθήκες θερμοκρασίας ήταν τεράστιες και οι συνθήκες πυκνότητας επίσης ήταν τεράστιες. Μέσα σε παρένθεση, αυτά τα quark και τα γλουόνια είναι σωμάτια που τα βρίσκουμε κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, μόνο μέσα σε πρωτόνια και νετρόνια, δηλαδή είναι πάντα δεσμευμένα, εγκλωβισμένα εκεί. Αλλά τότε, μετά από το Big Bang, υπό εκείνες τις συνθήκες, μπορούσαν να υπάρξουν ελεύθερα. Και η ιδέα είναι ότι έτσι πως γινόταν διαστολή αυτής της πύρινης σφαίρας που είχε δημιουργηθεί με το Big Bang και ελάττωση της θερμοκρασίας και της πυκνότητας, από ένα σημείο και μετά, τα quark συνδέθηκαν μεταξύ τους, έδωσαν τα πρωτόνια, τα νετρόνια και στη συνέχεια εξελίχθηκε το σύμπαν. Στο Άλλης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή ακριβώς την στιγμή στην ζωή του σύμπαντος και αυτό το κάνουμε συγκρούοντας πυρήνες μολύβδου οι οποίοι επιταχύνονται σε πολύ μεγάλη ταχύτητα, πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Συγκρούοντας λοιπόν τους πυρήνες μολύβδου με αυτές τις τεράστιες ταχύτητες, στο σημείο της σύγκρουσης αναπτύσσεται τεράστια θερμοκρασία και τεράστια πυκνότητα ενέργειας και μάζας. Οπότε είναι σαν να λιώνουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια που βρίσκονται μέσα στους πυρήνες και απελευθερώνονται για πολύ λίγο τα συστατικά τους. Οπότε δημιουργείται μια πάρα πολύ μικρή σταγονίτσα από αυτό το πλάσμα quark και γλουονίων. Και γενικότερα θέλουμε να καταλάβουμε τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις που είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ quark που γίνονται ανταλλάσσοντας τα γλουόνια που αναφέρθηκαν, που είναι ακριβώς ο φορέας αυτής της αλληλεπίδρασης. Οι ανιχνευτές κάνουν το εξής.
τους βάζουμε γύρω από το σημείο της σύγκρουσης και αυτοί βλέπουν τα σωμάτια που βγαίνουν από τις συγκρούσεις. Γιατί αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι τα δύο σωμάτια που συγκρούνται από τις δύο δέσμες που κινούνται αντίθετα, στο σημείο που συγκρούονται κλείουν όλοι τους την κινητική ενέργεια, η οποία μετατρέπεται σε μάζα, οπότε έχουμε παραγωγή πολλών καινούριων σωματιδίων, τα οποία κινούνται προς όλες τις διευθύνσεις. Βάζοντας λοιπόν στρώματα ανιχνευτών το ένα γύρω από το άλλο, γύρω από το σημείο της σύγκρουσης, βλέπουμε μέσα σε εισαγωγικά αυτά τα σωματίδια και καταγράφουμε τις ιδιότητές τους. Το άλλο συγκεκριμένα έχει 18 διαφορετικά ανιχνευτικά συστήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα με το σε ποια θέση βρίσκονται και τι ακριβώς πληροφορία θέλουμε να μας δώσουν, η οποία μπορεί να είναι θέση των σωματιδίων, που σημαίνει το σημείο από όπου πέρασαν έτσι πως κινούνται, μπορεί να είναι ενέργεια των σωματιδίων. Στο άλλο έχουμε δύο μαγνήτες, έναν μεγάλο σε σχήμα οκταγώνου και έναν άλλο που είναι ένα δίπολο, γιατί οι μαγνήτες καμπυλώνουν τις τροχιές των φορτισμένων σωματιδίων, οπότε έτσι μετρώντας την ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς μπορούμε να βρούμε την ορμή των σωματιδίων που μας δίνει τελικά πληροφορία για την ταχύτητα με την οποία κινούνται. Αν η πρώτη μέρα της δημιουργίας του σύμπαντος είναι το Big Bang, ναι, χθες υπήρχε? Αυτό είναι δύσκολο να απαντήσω, δυστυχώς δεν είμαι κοσμολόγος. Αυτό που λέγεται είναι ότι το Big Bang θα μπορούσε να είναι μια διακύμανση του κενού. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, η ενέργεια ξεκίνησε από ένα σημείο, η ενέργεια που υπήρχε ξεκίνησε από ένα σημείο και έγινε αυτό το πράγμα σαν έκρηξη κλπ. Τώρα, να πει κανένας τι ήταν πριν, δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν μπορώ να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα σε σχέση πάντα με το μέγεθός της, γιατί είναι μια από τις μικρές χώρες, νομίζω ότι έχει μια σημαντική παρουσία στο ΣΕΡ σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί όταν ξεκίνησα, έκανα διδακτορικό σε ένα πείραμα μικρό εκείνη την εποχή του ΣΕΡ, τη δεκαετία του 80, τότε η Ελλάδα είχε λίγα άτομα που συμμετείχαν και μια παρουσία όχι και τόσο σημαντική, και στην πορεία των δεκαετιών τώρα έχει μια σημαντική παρουσία. Ας πούμε στα πειράματα Atlas και CMS, που είναι τα δύο μεγαλύτερα, συμμετέχει με αρκετά μεγάλες ομάδες, έχουν κατασκευάσει ανιχνευτές κλπ. Στο συγκεκριμένο πείραμα που είμαστε το Άλλης υπάρχει μια μικρή ομάδα μερικών ατόμων από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όπως αναφέρατε, υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κάνουν διδακτορικά και πραγματικά νομίζω ότι η εντύπωση που δίνουν οι Έλληνες επιστήμονες είναι πολύ καλή. Τώρα το αν υπάρχουν ευκαιρίες για να επιστρέψουν στη χώρα, αυτό εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ ζω 28 περίπου χρόνια εδώ. Νομίζω ότι για τους Έλληνες είναι δύσκολο να βρουν θέση αυτή τη στιγμή και να γυρίσουν έχοντας κάνει κάποιο διδακτορικό ή κάτι τέτοιο, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη δουλειά που γίνεται. Αλλά στον ανιχνευτή CMS, συμπαγές μυονικό σωληνοειδές, αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο ανιχνευτής CMS είναι ο άλλος πειραματικός σταθμός που μαζί με τον Atlas επιβεβαιώθηκε ότι το ποζόνιο Higgs ανακαλύφθηκε διασταυρωμένα πλέον από το 2012 και δεν είναι μόνο ένα θαύμα της μηχανικής, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα πειράματα του ΣΕΡ. Το πείραμα CMS είναι ένα από τα δύο γενικής χρήσης πειράματα που έχουν κατασκευαστεί για την αναζήτηση νέας φυσικής.
έχει σχεδιαστεί για να ανοιχνεύσει ένα ευρύ φάσμα σωματιδίων και φαινομένων που παράγονται στις υψηλές ενέργειες των κρούσεων πρωτονίων και βαρέων ιόντων και θα βοηθήσει να απαντηθούν ερωτήματα όπως από το τι είναι φτιαγμένο πραγματικά το σύμπαν και ποιες οι δυνάμεις που αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτό και τι δίνει πάνω απ' όλα σε όλα μάζα. Θα μετρήσει επίσης τις ιδιότητες των γνωστών σωματιδίων με πρωτοφανή ακρίβεια και θα αναζητήσει εντελώς νέα απρόβλεπτα φαινόμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προκαταρκτικός σχεδιασμός του πειράματος CMS χρονολογείται από το 1992. Η κατασκευή μάλιστα του γιγαντιαίου ανιχνευτή, 15 μέτρα διάμετρος και περίπου 29 μέτρα μήκος, με βάρος 14.000 τόνους, πήρε 16 χρόνια προσπάθειας από μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν. 3.275 φυσικοί, καθώς και 790 μηχανικοί και τεχνικοί από 179 ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια από 41 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στο κέντρο ελέγχου του CMS συναντήσαμε τον Έλληνα καθηγητή φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κώστα Φουντά, ο οποίος άφησε τη θέση του στο CERN και στο κολέγιο Imperial του Λονδίνου και μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως διευθυντής ομάδας φυσικής υψηλών ενεργειών. Ήρθε στην Ελλάδα την εποχή που η οικονομική κρίση ξεκινούσε, αλλά σήμερα σκέφτεται πολύ σοβαρά να επιστρέψει μόνιμα πλέον στο CERN. Η ομάδα του Δόκτωρα Φουντά σχεδίασε τη σκανδάλη χαμηλού επίπεδου για τον ανιχνευτή CMS, ένα προηγμένο υπολογιστικό σύστημα που παρακολουθεί 40 εκατομμύρια συγκρούσεις πρωτονίων το δευτερόλεπτο και αποφασίζει ποιες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πρέπει να καταγραφούν. Κύριος Κώστας Φουντάς είναι καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Ταυτοχρόνως όμως έχει αναλάβει ένα κομμάτι στο CERN και ήθελα να μας πείτε καταρχήν πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προς το τέλος των προετοιμασιών για τη δεύτερη εποχή του LHC. Ο επιταχυντής αρχίζει κάποια στιγμή τον Ιούνιο να παίρνει δεδομένα, αλλά φυσικά τα τεστ αρχίζουν ήδη από αυτό το μήνα. Και προφανώς είμαστε όλοι σε αναβρασμό, απασχολημένοι στο να ετοιμάσουμε τα πειράματα για την επόμενη περίοδο και φυσικά ελπίζουμε για νέες ανακαλύψεις. Τώρα, στην προηγούμενη περίοδο βρήκαμε το Higgs. Παρ' όλα αυτά, αυτό δημιούργησε άλλα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε γιατί το Higgs είναι τόσο ελαφρύ σωματίδιο όσο είναι στη μάζα που το βρήκαμε στα 126 GeV. Αυτό οδηγεί σε εικασίες για καινούργια θεωρία, αυτό που λέμε υπερσυμμετρία, η οποία προβλέπει ένα μεγάλο αριθμό σωματιδίων και αυτό θα είναι και το πιο σημαντική ανακάλυψη, αν γίνει, στην δεύτερη περίοδο του LHC, όπως τα λέμε το RAN 2. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο το Higgs δεν το έχουμε μελετήσει. Βρήκαμε αρκετά λίγα γεγονότα με τα οποία αποδείξαμε ότι υπάρχει και ξέρουμε και τη μάζα τους, αλλά πώς αντιδρά με τα άλλα σωματίδια, τι κάνει, δεν το ξέρουμε ακόμη. Και αυτό είναι δευτερεύον σκοπός σε αυτή την περίοδο. Πείτε μου κάτι, εσείς στοιχηματίζετε ποιο σωματίδιο έρχεται στην επιφάνεια μετά το Higgs? Έχω στοιχηματίσει πολλές φορές και έχω χάσει πολλές φορές. Ώστε τώρα έχω χάσει 2 μπουκάλια ουίσκι με το LHC. Ελπίζω, δεν στοιχηματίζω. Η αλήθεια είναι ότι η θεωρητική φυσική σήμερα έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορεί να κάνει αρκετά καλές προβλέψεις. Παραδείγματος χάρη το Higgs. Το είχε προβλέψει ο Higgs και γι' αυτό πήρε και το Νόμπελ. Και μάλιστα με καινούργιες μεθόδους κβαντικής θεωρίας πεδίου και computers ξέραμε πού να ψάξουμε στο περίπου. Τώρα για τη superstring είναι κάπως διαφορετικό. Γιατί δεν ξέρουμε, έχει πολλές παραμέτρους, είναι κάτι το άγνωστο ως έναν βαθμό. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Δεν μπορώ να πω ότι στοιχηματίζω, αλλά ελπίζω. Βρισκόμαστε στο CMS. Είναι ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο μεγαλύτερο πείραμα συνολικά. Σε διαστάσεις. Ναι. Σε διαστάσεις. Πείτε μου καταρχήν, έχετε καταλήξει σήμερα γιατί είναι σπουδαίο ο εντοπισμός του σωματιδίου του Higgs και αν δεν κάνω λάθος προσφάτως πρέπει να καταλήξετε και σε μετρήσεις για τις διαστάσεις του. Ναι, το γιατί είναι σπουδαίο το ξέραμε φυσικά
από παλιά για τον απλούστο λόγο ότι είναι, το να υπάρχει το Higgs μας δίνει την πιο popular εξήγηση γιατί τα σωματίδια έχουν μάζα. Και αν τα σωματίδια δεν είχαν μάζα, ο κόσμος θα ήταν πολύ πολύ διαφορετικός προφανώς. Αυτά έχουν γίνει με τα δεδομένα του προηγούμενης περίοδου. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι ότι η ένταση των δεσμών του LHC, που θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη τώρα, θα μας επιτρέπει να κάνουμε αυτές τις μετρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και να βρούμε και καινούργια πράγματα. Φυσικά η ενέργεια του LHC, όπως ξέρετε, τώρα αυξάνεται επί δύο. Θα είναι λίγο παράξενο να μην βρούμε τίποτα. Αυτό θα έλεγα, αλλά δεν θα έλεγα παραπάνω. Αν το περίφημο Big Bang είναι η πρώτη μέρα, να το πω έτσι, της δημιουργίας του σύμπαντος. Ναι. Αυτή η πρώτη μέρα έχει χθες. Σύμφωνα με τη γενική σχετικότητα, όχι. Εκεί υπάρχει μια singularity στο χρόνο. Εγώ είμαι πειραματικός φυσικός, βέβαια. Θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Ανόπουλο, αλλά από όσο ξέρω, όχι. Αισθάνεστε οι επιστήμονες κάτι σαν μικρή θεή, ιδίως μετά... Ο προς Θεού, όχι. 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 Για τον απλούστο λόγο, ακόμη και αυτά που ξέρουμε τώρα είναι... Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή τα ερωτήματα προσπαθούμε να λύσουμε, είναι αυτά που μπορούμε να λύσουμε. Με βάση τις ενέργειες που μας προσφέρουν οι επιτεχνητές, αλλά και ακόμη και σε αυτό το καθιερωμένο πρότυπο, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει. Όχι γιατί τα παραβλέψαμε, γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε τώρα. Παραδείγματος, ο μηχανισμός μαζών των διαφορών σωματιδιών είναι διαφορετικός για τα φερμιόνια, διαφορετικός για τους μεταδότες. Τι γίνεται εκεί, είναι η ίδια φυσική, δεν είναι, όλα αυτά είναι ερωτήματα. Γιατί η καθιερωμένη θεωρία, το καθιερωμένο πρότυπο, δηλαδή το να είναι η μάζα του Higgs στα 126 GV φαίνεται σαν να είναι ατύχημα. Ατυχήματα δεν συμβαίνουν στη φύση, όπως είχε πει και ο Einstein. Αυτά έχουν κάποια θεωρία πίσω, ότι απλά δεν την καταλαβαίνουμε εμείς. Είναι η υπερσυμμετρία, μπορεί. Μήπως είναι κάτι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να πει. Έχετε ονομάσει επιστήμονες και το έχουμε πει εμείς ο απλός κόσμος ότι περίπου το 95% είναι σκοτεινή ύλη. Ένα πεδίο άγνωστο. Πιστεύετε ότι μπορείτε να το ξεκλειδώσετε σε αυτή τη δεύτερη φάση? Στο LHC? Ναι. Όχι. Όχι αυτό. Υπάρχει σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Για τη σκοτεινή ύλη, ναι, αλλά αυτή δεν είναι 75%. Είναι πολύ λιγότερο. Είναι πολύ λιγότερο. Ναι. Η σκοτεινή ενέργεια είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο και εκεί δεν έχουμε. Η σκοτεινή ύλη είναι όντως ύλη, σαν και αυτή που βλέπουμε. Απλώς είναι δύσκολο να ανιχνεύσει κανείς. Και η υπερσυμμετρία έχει ορισμένα σωματιδία, τα οποία λέγεται νιουτραλίνος, τα οποία όντως θα εξηγούσαν ένα ποσοστό αυτή τη σκοτεινή ύλη. Αυτό ναι, μπορεί, άμα βρεθεί σε υπερσυμμετρία, ναι. Η σκοτεινή ενέργεια είναι μια ενέργεια η οποία φαίνεται να λείπει στο σύμπαν, σύμφωνα με πώς εξελίσσεται το σύμπαν, η οποία, από όσο ξέρω, δεν έχει δοθεί απάντηση και σίγουρα δεν θα δοθεί τώρα στο LHC. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ουσιαστικά εντοπίζοντας αυτό το μικρό κόσμο, να το πω έτσι, το εξαιρετικά μικρό κόσμο, επιχειρείτε να κωδικοποιήσετε την απεραντοσύνη, το μεγάλο. Μέσα σας έχετε απαντήσεις, τελικώς είναι ένα το σύμπαν, είναι παλιό σύμπαν, μπορεί να είναι και παλιοί κόσμοι, μπορεί να έχουμε αντεστραμμένα είδωλα, τι είναι το σύμπαν? Έχετε μια απάντηση?
το σύμπαν είναι αυτό που βλέπουμε μέχρι τον ορίζοντα. Το έχουμε μελετήσει αρκετά καλά σήμερα. Το αν υπάρχουν άλλα σύμπαντα κτλ. Προφανώς υπάρχουν θεωρίες, αλλά δεν είναι πέρα από τις δυνατότητες μας σήμερα να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις. Η φυσική υψηλών ενεργειών συγκεντρώνεται στο μικρό κόσμο. Δηλαδή να βρούμε από τι φτιάχτηκε ο κόσμος και να φέρουμε καταστάσεις με τον επιταχυντή που προσομοιώνουν τις συνθήκες του Big Bang, εκεί που δημιουργήθηκαν τα σωματίδια κτλ. Δηλαδή, δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη, γιατί ο κόσμος είναι σήμερα, ας αφήσουμε το Higgs, φτιαγμένος από ύλη και όχι αντίύλη. Γιατί κανονικά στο Big Bang η ύλη και η αντίύλη πρέπει να παραχθήκαν δημοκρατικά. Όση ύλη παράγεται, τόση και αντίύλη. Γιατί να είναι. Και προφανώς και υπάρχουν θεωρίες τώρα, μηχανισμοί. Δηλαδή θεωρητικά μπορεί εδώ εμείς να συζητούμε. Δηλαδή παραδείγματος χάρη ένα φωτό. Κάπου αλλού υπάρχει ένας άλλος φουντάς και ένας άλλος σαχήνης. Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο, γιατί θα σας πω. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν υπήρχαν αυτοί οι κόσμοι, τη στιγμή που θα βρισκόταν στα σύνορά τους, ηλεκτρόνια, αυτά που περιστρέφονται γύρω από τα άτομα, τα ηλεκτρόνια. Αλλά, άρα, όμως, στον αντικόσμο θα υπήρχαν ποζιτρόνια. Εάν αυτοί οι κόσμοι ερχόταν σε επαφή, τα πρώτα που θα συγκρούνταν τα ηλεκτρόνια με τα ποζιτρόνια και θα βγάλανε φωτόνια ίσα με τη μάζα του ηλεκτρονίου σε ενέργεια, δηλαδή 500 MeV, 0,5 MeV. Αυτά θα τα βλέπαμε σαν ακτίνες. Όχι θα τα βλέπαμε, θα μας είχαν ψήσει. Θα ήταν ένα πολύ δυνατό. Οπότε από αυτό βγαίνουν ορισμένα όρια του τι θα γίνει. Πέρα από αυτό υπάρχει ένα σπάσιμο συμμετρίας που λέγεται CP violation, η οποία θα εξηγούσε γιατί πώς εξαφανίστηκαν τα αντισωματίδια. Υπάρχει και θεωρία, μάλιστα αυτή η θεωρία την είχε βγάλει ο Σάκχαροφ, ο γνωστός σοβιετικός θεωρητικός. Και μία από τις προβλέψεις, μία από τις προϋποθέσεις είναι να υπάρχει αυτό το λεγόμενο CP violation. Και αυτό μελετάται εδώ στο CERN από ένα πείραμα. Συνήθως το LHC είναι γνωστό για τα CMS και το Atlas που βρήκανε το Higgs. Υπάρχει όμως και άλλο ένα πείραμα, το LHCb, το οποίο μελετάει ακριβώς αυτό το σπάσιμο της συμμετρίας για να βρει εάν έχουμε σωματίδια, γιατί απομείναμε μόνο με σωματίδια στον κόσμο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν βάλουμε δέσμες επιταχυντών στο LEP εδώ, βγάζουμε και σωματίδια και αντισωματίδια. Δεν είναι κάτι εικασία αυτό. Ένα φωτόνιο το οποίο δεν έχει φορτίο φυσικά θα σπάσει σε ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο. Σωματίδιο τη σωματίδιο. Άρα είναι σχεδόν σίγουρο στην αρχή του σύμπαντος η αντίύλη υπήρχε. Και το θέμα είναι τι έγινε και εξαφανίστηκε. Πείτε μου και κάτι άλλο. Είναι αστικός μύθος για τους μη επαείοντες ότι κάποια στιγμή εδώ στο CERN με τον επιταχυντή θα ξεπεράσετε την ταχύτητα του φωτός. Όχι, αυτό είναι. Αστική μύθη, ναι, ναι, προς Θεού. Όχι. Όχι γιατί δεν υπάρχει. Ωραία, κατά καιρούς βλέπεις και παίρνουμε και με email. Αποδείχτηκε ότι η θεωρία του Einstein είναι λάθος, ειδική σχετικότητα κτλ. Η ειδική σχετικότητα αναφέρεται στις ιδιότητες σωματιδίων πώς αλλάζουν όταν πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός. Τώρα, δεν είναι κάτι το θεωρητικό που το είπε ο Einstein και το πιστεύουμε. Επειδή τα σωματίδια εδώ στις υψηλές ενέργειες πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός, την τεστάρουμε κάθε μέρα σε κάθε πείραμα. Δεν υπάρχει ούτε το παραμικρή αυτή ότι δεν ισχύει. Υπήρχε ένα πείραμα εδώ στο CERN που είπε ότι ήταν τρία κινούμενα μεγαβασίλια του φωτός, μεγαλύτερη ταχύτητα του φωτός, και ήταν λάθος. Και οι περισσότεροι από εμάς το ακούσαμε, ναι, είπαμε αυτό αποκλείεται να σωστό. Δεν το πίστεψε κανείς. Κατάγεστε από την Πύλο. Ναι. Εμείς την Πύλο στην Κρήτη την ξέρουμε και από το περίφημο πείραμα για τα νετρίνα. Ναι, ναι. Πώς νιώθετε που είστε στην καρδιά, θα έλεγε κανείς, της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στις επιστήμες, καταγόμενος από μια περιοχή όπου έχουμε ένα πολύ μεγάλο πείραμα. Ναι. Εκεί βεβαίως εμάς μας εισήγαγε ο συμπατριώτης μας ο Γιώργος ο Γραμματικάκης. Ναι. Τι λέτε γι' αυτό, το συζητάει καθόλου το CERN? Προφανώς συζητιέται. Αυτή τη στιγμή από αυτό το πείραμα υπάρχει ένα μεγάλο consortium, δεν συμμετέχω εγώ, το KM3Net, το οποίο λογαριάζει να κάνει ένα μεγάλο detector στην Μεσόγειο κάπου. Από όσο ξέρω δεν έχουν αποφασίσει πού θα το κάνουν, αλλά πειράματα σαν και αυτό της Πύλου ήταν οι πρωτοπόροι στον τομέα αυτό και άνοιξαν δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση. Υπήρχαν και άλλα πειράματα πριν από αυτό, όπως το Dumont στο Wisconsin. Αυτά είναι πειράματα τα οποία άνοιξαν μια άλλη προοπτική για να μελετήσουν
ένα άλλο τομέα που είναι νετρίνα που έρχονται από το σύμπαν. Όπως θα έχετε ακούσει από τον κύριο Γραμματικάκη να σας πει. Για να επιστρέψω στο ΣΕΡΝ, τι γίνεται με τους Έλληνες επιστήμονες στο ΣΕΡΝ? Συναντήσαμε αρκετούς. Τι αύρα έχετε για τους υπόλοιπους, τι λένε, είμαστε καλά μυαλά? Α, ναι, ναι, ναι. Οι Έλληνες στο ΣΕΡΝ έχουν αρκετά καλή παράδοση από την αρχή του ΣΕΡΝ. Και υπάρχουν αρκετά καλοί φυσικοί και σε υψηλές θέσεις του ΣΕΡΝ και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γενικά, τους σέβονται, respect όπως λέμε στα πειράματα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί θα δημιουργούν. Αλλά πέρα από αυτό που, ότι οι Έλληνες είναι γνωστοί στη φυσική, είναι ότι το ΣΕΡΝ αυτή τη στιγμή εδώ απασχολεί και εκπαιδεύει εκατοντάδες Έλληνες φυσικούς, αλλά όχι και όχι μόνο, περισσότερο δεν είναι φυσικοί. Είναι μηχανικοί, είναι άνθρωποι που κάνουν software, γιατί το ΣΕΡΝ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα στην κρίση. Έχει αυξήσει τους αριθμούς που παίρνει από την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάμπους καλούς στη φυσική. Αν βγείτε εδώ το καλοκαίρι στην καφετέρια έξω, θα ακούσετε ελληνικά. Είναι πάρα πολλοί φοιτητές από πανεπιστήμια που δεν έχουν κάνει φυσικό, αλλά έχουν, πώς το λέτε, software engineering και τέτοια, που χρειάζεται από αυτούς τους ΣΕΡΝ. Μηχανική εδώ για τον επιτεχνητή. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό Έλληνων. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 200 αυτοί που έρχονται εδώ πέρα. Και η παράδοση που έχουμε αφήσει είναι πολύ καλή. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς πώς νιώθετε αυτό το διάστημα ζείτε εδώ, στο ΣΕΡΝ. Πώς νιώθετε για την Ελλάδα? Ξέρετε, γιατί μπαίνετε και μέσα αίθουσες διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Ανησυχώ. Στα Ιωάννη. Και φεύγουν πολλά μυαλά προς τα έξω. Ανησυχώ πολύ. Ανησυχώ πολύ που θα πάει η κατάσταση. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Να μου πείτε τουλάχιστον αν βλέπετε διαφορά στο πώς αντιμετωπίζει η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία φοιτητές και καθηγητές που έρχονται στο ΣΕΡΝ για το μετά σε σχέση με την Ελλάδα. Η Γερμανία, η Γαλλία, οποιοδήποτε χώρο αυτές, υπάρχει ένας αριθμός θέσεων που ανοίγει κάθε χρόνο. Δηλαδή στην Αγγλία που ήμουνα είχαμε 2-3 θέσεις καθηγητικές που ανοίγαν κάθε χρόνο. Έτσι ώστε οι γενιές ανανεώνονταν. Αυτό σταμάτησε στην Ελλάδα τώρα. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο gap από ανθρώπων οι οποίοι γερνάνε μέσα στο πανεπιστήμιο, όπως εγώ, και δεν μπαίνουν, έρχονται καινούργιοι. Αυτό αργά ή γρήγορα θα το πληρώσουμε ακριβά. Είναι προφανές. Δηλαδή, ή θα κλείσουν πανεπιστήμια, πιθανόν μερικοί να θέλουν αυτό το πράγμα, ή κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να πάρουν τόσο κόσμο για να κλείσουν τα κενά που θα πάρουν και άσχημους. Ένα ανάλογο έγινε το 1981, όταν βασικά η τότε κυβέρνηση είπε ότι όσοι είναι μέσα στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή γίνονται μόνιμοι. Αυτό έκλεισε θέση για τα πανεπιστήμια για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα που να συμβεί στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι άλλο βρίσκεται μέσα στο CMS που νομίζετε ότι έχει ενδιαφέρον να το γνωρίζει ο κόσμος? Για τους καινούριους ανθρώπους, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι υψηλές τεχνολογίες, πέρα από τη φυσική, συζητάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή το να μαζέψει, το να συλλέξει κανείς δεδομένα, όταν οι δέσμες πρωτονίων συγκρούνται ανά 25 νανοσέκο δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, χρειάζεται υψηλή τεχνολογία. Και έχουμε εισάγει αρκετές καινούργιες υψηλές τεχνολογίες και έχουμε φοιτητές που κάνουν διδακτορικά εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Πολλές φορές είμαστε πιο μπροστά από τη βιομηχανία σε αυτά τα πράγματα και φυσικά είμαστε στην αιχμή της βιομηχανίας για telecommunications, για πολλά πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε καινούργια ηλεκτρονικά υπάρχουν, τα χρησιμοποιούμε εμείς πολύ πιο γρήγορα από τη Cisco ή από οπουδήποτε άλλος. Και μεγάλη διαφορά γύρω στα 5-6 χρόνια. Δηλαδή, τα ηλεκτρονικά της Xilinx έρχονται πρώτα εδώ να τεσταριστούν, γιατί εμείς τα χρησιμοποιούμε πρώτοι, με αυτά που λέγονται engineering samples, δηλαδή πριν έρθουν στο εμπόριο. Και είναι αυτό το συμβαδισμός της φυσικής με την τεχνολογία που... Ένας παππούς από την ορεινή Κρήτη που έμαθε ότι θα είμαστε στο ΣΕΡΝ, μου λέει, θέλω να ρωτήσω επιστήμονες, ιδίως αν βρεις Έλληνα επιστήμονα,
Ισχύει, ρε παιδί μου, ότι θα έρθει μια μέρα των ημερών που θα ανοίγουμε μια κοσμική πύλη και σε χρόνο ντε-τε θα είμαστε από τα Νόγια στο ΣΕΡΝ και από το ΣΕΡΝ στα Νόγια. Δεν ξέρω πόσο είναι το ντε-τε αυτό. Αν το ντε-τε είναι μισή ώρα, ναι. Εξαρτάται από αυτά, δεν μπορώ να. Η τεχνική στα αεροπλάνα κτλ. Είναι... Αυτό είναι άλλο. Α, αν θα μπορώ να διακτηνίζομαι. Α, όχι, εντάξει, αυτό δεν το πιστεύω. Είναι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτά που βλέπουμε στο Star Trek, Spock, Bing Me Up. Όχι, αυτά δεν γίνεται, εντάξει, προφανώς. Όπως ήδη έχουμε δει, το CERN δεν είναι μόνο για καταστάσεις βαριάς και υψηλής φυσικής, επιχειρεί να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με τις ανάγκες των κοινωνιών. Οι ιατρικές προηγμένες υπηρεσίες βρίσκονται στην αιχμή του ενδιαφέροντος και ο κορυφαίος επιστήμονας του CERN, μέχρι και πριν 2 χρόνια, γενικός συντονιστής όλων των επιταχυντών του, μαζί και του μεγάλου επιταχυντή Αδρονίων, ο Άγγλος από τον Belfast, Steve Myers, ο κορυφαίος μηχανολόγος μηχανικός φυσικής του CERN, εδώ και 40 χρόνια, ως διευθυντής επιταχυντών και τεχνολογίας, υπεύθυνος για όλους τους παρόντες και μελλοντικούς επιταχυντές στο CERN και όλες τις τεχνολογίες μηχανικής, σήμερα έχει αναλάβει όλο τον τομέα των ιατρικών εφαρμογών και επιτευγμάτων. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του Επιγαλλικού Εδάφους και εκεί πληροφορηθήκαμε ότι το Κέντρο Θεραπείας Καρκίνου με Πρωτόνια, στα πλαίσια του προγράμματος CERN Hermes, που οραματίστηκε, σχεδίασε και ανέπτυξε Ελληνίδα επιστήμονας με πρότυπο εφαρμογή στην Κρήτη και για το οποίο και η Περιφέρεια Κρήτης γνωμοδότησε θετικά, τελικά προχωράει στη Λάρισα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το εκεί Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Myers πάντως, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική του συνέντευξη για τις δυνατότητες που το CERN αναπτύσσει για την ιατρική επιστήμη, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και υποδομές στην Κρήτη, δηλώνει έτοιμος να επαναφέρει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του CERN. Well, of course, I think the Hermes Initiative is very, very important and very useful, and we are also in not only in collaboration with Hermes, but also in collaboration with some of the regions in Greece. I think it was about 9 months ago we paid a visit to Larissa, and we were invited by the governor from Larissa, who came to CERN beforehand. We went and talked to him. He was interested in building a new cancer center in Larissa, and we advised them on what could be done, and we now have very strong collaborations with the hospital, university hospital there, and the people in it. And in fact, some of those people will be coming to spend an extended time, like 6 months at CERN, to help us with the design of the medical part of the machine which we're going to build. So there's Hermes, there's this initiative, local initiative with Larissa, and as far as I understand, there may be some other stronger contacts coming via the CERN delegation from Athens with the University of Athens. Ο υπεύθυνος των ιατρικών εφαρμογών στο CERN, Steve Myers, αποκαλύπτει λοιπόν ότι στο πρόγραμμα CERN Hermes, που αφορά δράσεις ανταποδοτικότητας στην Ελλάδα, η περιοχή η οποία έχει επιλεγεί για την πρωτοποριακή μέθοδο του βομβαρδισμού των καρκινικών όγκων με πρωτόνια είναι η περιοχή της Θεσσαλίας και ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Όλα αυτά το τελευταίο οκτάμινο. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Άλλωστε και ο Steve Myers την υπονόησε ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε εδώ και 16 μήνες και το κέντρο αναφοράς ήταν η Κρήτη. We are very, very interested, enthusiastic to collaborate with Greece and clearly with Crete. That is undoubtedly the truth. And I think eventually the problem is that we've just started up this whole business seriously 14 months ago, and there's so many places we have to visit and start collaborations. I think we will probably get round to going to Crete some of these days because, first of all, it's a beautiful place to be, and people would love to go there and work there. But also, there's a very strong medical infrastructure, and I think they can help us very, very much. And I think what we will be doing when we get our governance sorted out of memorandum of understandings between, and that will happen in June this year at the CERN Council, then we'll start going around the people who have shown interest and start building up collaborations and seeing how they can help us and we can help them. But yes, of course. Η Κρήτη, που τελικά απουσιάζει, για τον απλούστατο λόγο, το πρόγραμμα πέταξε από την Κρήτη στη Θεσσαλία.
Η ανταποδοτικότητα της χώρας μας μέσω του δικτύου CERN-ERMES άρχισε ουσιαστικά όταν περιφερειακός σύμβουλος στην Κρήτη ήταν ο κύριος Αλέξης Κοκολάκης που κατέθεσε και όλο το πακέτο της σχετικής πρότασης με τη συνδρομή της Ελληνίδας ερευνήτριας στο CERN Λίνας Δημοβασίλη. Κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα. Είναι πλέον ένα ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα ότι υπάρχει η θεραπεία του καρκίνου στην Ελλάδα. Δεν θα αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει στην Αμερική ή στην Ιαπωνία ή με τέτοια κόστη. Πολύ περισσότερο που και οι δύο γνώριζαν ότι η χώρα μας ως ιδρυτικό μέλος του CERN δεν είχε καμία ιδιαίτερη ανταποδοτικότητα μέχρι τη στιγμή που ο Αλέξης Κοκολάκης ως Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης τότε διεκδίκησε προσωπικά και πέτυχε με την έγκριση και τις υπογραφές Ελλάδας και CERN την ισχύ του προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρωτοβουλίες του κυρίου Κοκολάκη η ανταπόκριση όχι απλώς υπήρξε άμεση, αλλά το σχετικό πιστοποιητικό για την εφαρμογή και έναρξη λειτουργίας πιλωτικά του όλου προγράμματος αναφέρεται ονομαστικά στο δικό του όνομα και σε κανέναν παράγοντα της Θεσσαλίας. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος πέτυχε με επιστολή προς την πρόεδρο τότε του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, υποτροφίες για διδάκτορες, οι οποίοι θα μπορούν να σπουδάζουν στον οργανισμό με χρήματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Για το πώς η Κρήτη βρέθηκε εκτός προγράμματος, προφανώς θα πρέπει να αναζητηθεί στο παρασκήνιο και τους διαδρόμους των ελληνικών υπουργείων και πολιτικών επιλογών. Το βέβαιο είναι ότι χάρη στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αλέξη Κοκολάκη, αλλά και την Ελληνίδα ερευνήτρια στο CERN, Λίνα Δημοβασίλη, οργανώθηκε μέχρι και συνέδριο στην Κρήτη το 2012, όπου το 50% είχε χορηγηθεί από το CERN και το άλλο 50% από ευρωπαϊκά χρήματα. Το θέμα μας δεν είναι αν θα υπάρχει και άλλο κέντρο με την πρωτοποριακή τεχνολογία ιατρικής επεμβατικής βομβαρδισμού με πρωτόνια των καρκινικών κυττάρων χωρίς να θίγονται τα υγιή κύτταρα, αλλά αν θα υπάρξει και τέτοιο κέντρο στην Κρήτη από όπου ξεκίνησε η όλη ιστορία. Εξώδικες επιστολές στον Υπουργό και στην Ειδική Επιτροπή κατάφεραν να ξεπεράσουν το όποιο πρόβλημα. Φτάσαμε όμως να γίνονται 25 κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα εξ αυτών στη Θεσσαλία και η Κρήτη από όπου ξεκίνησαν τα πάντα να μην διαθέτει τίποτα. Well, the Higgs particle is the particle which explains matter. And the reason why it's been called the God particle is because it explains matter. But that was just, to be honest, that was a funny name given to it by an American physicist called Leon Lederman. And when I spoke to Leon, he said, I didn't call it the God particle, I call it the goddamn particle because I couldn't find it. So it has become the God particle because God made matter, and this Higgs boson, if you like, explains or makes matter. So I think it's an extremely important, probably the most important discovery we've made in the 60 years we've been at CERN. I think it is the Higgs boson for man because it will help us in the next step of understanding even more about what happened at the instant of the creation of the universe. So I think it would be, for me, it would be preferential to have it called the Higgs boson for man rather than for God. That's a really the toughest question in physics. I brought my grandson, who was 5 years old at the time, into the LHC tunnel, and I brought him downstairs, and he was amazed at all he could see, and he said, "Why are you doing all this, Grandpa?" And I said, "We're studying what happened just after the Big Bang." And he said to me, "When you get the results of that, will you start looking at what happened before the Big Bang?" And I had no answer. I just didn't know what to say. So I went to some of the top theorists in CERN and I said, "What happened before the Big Bang?" Because I'm not a theoretical physicist. And the answer they gave me was that time did not exist. And I said, how can I tell that to my five-year-old son? Time did not exist because time resulted from the Big Bang, if you like. But it's a very, very, very difficult thing to explain to non-top-level theoretical physicists. For me, the answer is there was nothing beforehand. Time didn't exist, but how can there be nothing? So I don't know. This is a difficult question because it's been asked many times.
Mankind needs, and you being Greek, you know all this very well. Mankind needs always to be inquisitive and searching and wanting to know the answers to questions. Now, with physics, as we have we've been building accelerators for the last 80 years and they're getting bigger and bigger and bigger and bigger. When I worked on LEP, when I worked on ISR, which was a 1 kilometer machine, I thought it was the largest machine would ever be built. Then we built 27 kilometers LEP, which became the Large Hadron Collider. Now we're talking about a 100 kilometer machine. Now this, of course, as you build these, they become more and more expensive. And of course, the big question is, can society afford to pay for these? But some of the very smart people will tell you, can society not afford to continue with this work because there's so much yet to be understood? It's almost a philosophical question, and I don't believe that any of this money is ever wasted. For example, the discovery of the World Wide Web. If CERN had charged 1 centime for each transaction on the World Wide Web, CERN would be able to afford to build machines for the next 500 years. But we didn't do that. We gave that science to society. And now the World Wide Web is free. And it has transformed the way and everybody works, the way everybody books airline tickets. Whatever you do now, it's done over the World Wide Web, which wasn't the idea of the World Wide Web at that time. The idea of the World Wide Web by Tim Berners-Lee was very simply to distribute the data which was being generated in the LEP accelerator and to make that available worldwide. Then the application of that came. So it's almost impossible to know what would be the outcome of continuously studying further and further. But I understand that at a certain time when there's limited funds, there may be some time when all of this will have to stop. I don't think it's a utopia. I think it's a thirst for knowledge. CERN's core mission is to study particle physics and to understand the fundamental forces of nature. What I'm doing is a spin-off, that's all. And it's a very small percentage of the CERN budget, tiny percentage of the CERN budget. It's not the main mission of CERN. The main mission of CERN is to do what it has been doing, search for the Higgs boson for the last 40 years, try to understand if there's dark matter, if there's dark energy out there. All of these things are what CERN was set up to do, and it's what CERN does. What we are doing now is realizing that the technologies which we develop to do that mission have application elsewhere, and we're trying to optimize how that transfer is done. But that's not our main function. Our main function is to do the work. Now, the reason why these things happen is that what we're trying to do sometimes needs new technologies which have not yet been developed or have not even yet been invented. So we say we need this, like the World Wide Web, so we make it work. And then there is a new technology which can be used elsewhere. And that's what spin-off is all about. So I really want to insist that CERN's core mission is particle physics. Η Κρήτη TV επισκέφτηκε την Ελληνίδα ερευνήτρια στο CERN, φυσικό και φυσικό ιατρικής, καθώς και ειδικό ακτίνο προστασίας και δοσιμιατρίας και μέχρι πρόσφατα τεχνική συντονίστρια του προγράμματος CERN Hermes Ευαγγελία Δημοβασίλη. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά εμπνεύστηκε το όλο πρόγραμμα που σήμερα ατυχώς για την Κρήτη έχει παγώσει εναντί της Θεσσαλίας. Η σχέση της κυρίας Δημοβασίλη με την Κρήτη είναι δυτή, παρότι κατάγεται από την Αμφιλοχία. Αφενός εδώ ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφετέρου ο σύζυγός της, με τον οποίο έχουν 2 παιδιά, είναι ο Αρκαλοχωρίτης, επίσης επιστήμονας και άλλοτε υπεύθυνος του κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου, Σπύρος Κοκολάκης. Τα τελευταία χρόνια διαμένουν μόνιμα στη Γενέβη.
Η Ευαγγελία Δημοβασίλη, χωρίς να μπαίνει στον ανταγωνισμό μεταξύ των περιφερειών, υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα CERN Hermes μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά την Ελλάδα με ιατρική τεχνολογία αιχμής που παράγεται μέσα από την πρόοδο της φυσικής στο CERN, επιμένει όμως πως η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμη από πλευράς υποδομών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ουσιαστικά εσείς έρχεστε και φάπτεστε πάνω στα επιτεύγματα του CERN στο πώς περνάνε στην κοινωνία, είναι έτσι? Έτσι είναι, αλλά έχω κάνει και έρευνα πάνω στις ιατρικές τεχνολογίες και επιστήμες, σχετικές τεχνολογίες, γιατί βέβαια στο CERN δεν κάνουμε κλινικές επιστήμες, δεν κάνουμε καθαρά ιατρική, ούτε καθαρά ιατρική φυσική, κάνουμε όμως τεχνολογίες που έχουν μετά εφαρμογή σε αυτές τις επιστήμες. Επειδή η ιατρική ξέρετε ότι είναι ένα πεδίο που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, τι είναι το περίφημο πρόγραμμα Hermes? Το Hermes είναι ένα δίκτυο που έχουμε ιδρύσει το 2012 με σκοπό την εκπαίδευση, μάλλον το όραμά μας είναι να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την έρευνα και την καινοτομία και ο αντικειμενικός μας στόχος αρχικά να αυξήσουμε τα ανταποδοτικά ωφέλη της Ελλάδας από το CERN. Δηλαδή από το CERN προς τη χώρα να αυξηθεί αυτό που λέμε ανταποδοτικά ωφέλη που δεν υπήρχε μέχρι τώρα στις ιατρικές επιστήμες. Και λόγω της ενασχόλησής μου με το αντικείμενο εδώ και πολλά χρόνια θεώρησα ότι μιας και έχω συνεργαστεί και δουλέψει με όλες τις ομάδες που αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα του Hermes θα έπρεπε να κάνω κάτι για τη χώρα. Έχω, ξέρετε, την πεποίθηση ότι σε καιρούς κρίσεως θα πρέπει να δουλεύουμε σκληρότερα, να προσπαθούμε περισσότερο, να μην τα παρατάμε. Και πάνω σε αυτή την πεποίθηση χτίστηκε το Hermes. Μάλιστα. Αυτό είναι το όραμα. Να πάμε λίγο πιο πρακτικά. Βεβαίως. Γιατί στην Κρήτη η αλήθεια είναι, πληροφορηθήκαμε πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα και μάλιστα πάνω σε ένα ζήτημα που είναι το ζήτημα των σύγχρονων κοινωνιών, ο καρκίνος, για το οποίο πρέπει να μιλάμε χωρίς ταμπού πια, η αλήθεια είναι. Σωστή. Λοιπόν, πρακτικά μπορείτε να μας πείτε, επειδή είστε ένας από τους ανθρώπους πίσω από μια ιδέα που αναπτύχθηκε και η οποία σηκώσε πολλή συζήτηση και στην Κρήτη. Τι είναι αυτό, γιατί εμείς μαθαίνουμε πια ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα πάει και Λάρισα. Για την ώρα η Κρήτη δεν φαίνεται να είναι εντός αυτού. Έτσι. Τι είναι αυτό καταρχήν? Κοιτάξτε, μιλάτε προφανώς για τη θεραπεία πρωτονίων ή σωματιδιακή θεραπεία, γιατί δεν είναι μόνο τα πρωτόνια, είναι και η όντα άνθρακα και άλλα σωματίδια. Κυρίως όμως τα πρωτόνια. Η θεραπεία αυτή δεν είναι καινούρια. Αναπτύχθηκε το 1946 από τον φυσικό Ρόμπερτ Βίλσον στο Fermilab, που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, CERN στην Αμερική. Ο κύριος Βίλσον, λοιπόν, είχε πει ότι τα πρωτόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλινικά. Είχαν γίνει οι πρώτες δοκιμές εκεί, σε ένα εργαστήριο αντίστοιχο με το CERN, δηλαδή δεν είχαν κλινικές εγκαταστάσεις, αλλά στη συνέχεια η ιδέα εγκαταλείφθηκε, δεν υπήρχε και η αντίστοιχη τεχνολογία. Επειδή όμως μέσα στις δεκαετίες η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε, θεώρησαν ότι έπρεπε να ξαναδούνε αυτό το θέμα της θεραπείας με τα πρωτόνια. Και έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 90, είχαμε την πρώτη κλινική εγκατάσταση στην Loma Linda στην Καλιφόρνια, το πρώτο κέντρο, και στη συνέχεια το πρώτο κέντρο στην Ευρώπη, στην Κοπενχάγη. Από εκεί και πέρα οι Ιάπωνες ανέπτυξαν πολύ αυτή τη θεραπεία. Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια δραματική αύξηση των κέντρων σωματιδιακής θεραπείας. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα ήταν σωστό κάποια στιγμή αυτή η θεραπεία να έρθει και στην Ελλάδα. Και με τη βοήθεια του Διευθυντή Ανάπτυξης και Προώθησης του Δικτύου μας, κ. Αλέξη Κοκολάκη, κατατέθηκε αυτή η πρόταση με την επιστημονική υποστήριξη των συνεργατών του Hermes στην περιφέρεια Κρήτης, για να δημιουργηθεί ένα κέντρο θεραπείας με πρωτόνια στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα η πρόταση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων περιφερειών, όπως αναφέρατε τη Λάρισα, την περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, η οποία βέβαια δεν ξέρω στην πορεία εγκαταλείφθηκε, δεν έχω ακούσει κάτι περισσότερο. Η Λάρισα το ανέπτυξε περισσότερο και φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο έντονη κινητικότητα. Στην Κρήτη εγκρίθηκε η θεραπεία από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εγκρίθηκε το project, όχι θεραπεία, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης το Μάρτιο του 2013. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Μπορείτε να μου πείτε με απλό τρόπο, γιατί εσείς είστε επιστήμονας και ερευνήτρια, αλλά με απλό τρόπο, πού έγκυται η διαφορά αυτής της μεθόδου και γιατί κερδίζει διαρκώς έδαφος? Στατιστικά στην Κρήτη, το ξέρετε καλύτερα εμού, έχουμε αύξηση των καρκίνων, δραματική αύξηση μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, έχει κάποια πλεονεκτήματα αυτή η μέθοδος?
Βεβαίως, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έγκυται στις ιδιότητες των πρωτονίων. Δηλαδή, η φυσική είναι η φύση που, που έχει όλη την διαφορά και έχει όλα τα πλεονεκτήματα. Γιατί τα πρωτόνια μπορεί κανείς να τα διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο που να έχει πολύ λεπτές δέσμες, όπως τις λέμε pencil beams, που μπορούν να χτυπούν με μεγάλη δραστικότητα τα καρκινικά κύτταρα και να τα σκοτώνουν. Και όλη την ενέργειά τους, η ενέργεια των πρωτονίων να εναποτίθενται μόνο στον καρκινικό όγκο, χωρίς. Στοχευμένα δηλαδή. Στοχευμένα, όχι χωρίς, γύρω στα υγιή. Όχι στους παρακείμενους υγιείσης τους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε παιδιατρικούς καρκίνους. Γιατί βέβαια εκεί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά δεν θα έχουν ένα δευτερογενή καρκίνο στην πορεία της ζωής τους. Για να δούμε το πρόγραμμα SPECT. Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό του πώς λειτουργεί για να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης τι σημαίνει η νέα μέθοδος. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχουμε τρεις ανιχνευτές οι οποίοι προσπαθούν κυριολεκτικά σε πραγματικό χρόνο την ίδια στιγμή που απεικονίζονται να καταγράψουν οι ανιχνευτές αυτοί την κίνηση των ζωτικών οργάνων ενός σώματος το οποίο έχει πληγεί. Βλέπετε τους συγκεκριμένους ανιχνευτές. Βλέπετε την κίνηση στον πνεύμονα και πώς καταγράφεται το λεγόμενο καρκινικό σημείο. Έχουμε ουσιαστικά δηλαδή συλλογή δεδομένων. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται. Συλλέγονται τα δεδομένα μέσα από μία τρισδιάστατη απεικόνιση του ιστού και πού ακριβώς παρουσιάζεται το όλο πρόβλημα. Βλέπουμε ακριβώς στην τρισδιάστατη αυτή απεικόνιση ότι το πρόβλημα στον πνεύμονα εντοπίζεται σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω, οι χρόνοι που γίνονται είναι ταυτόχρονοι από τη στιγμή που το μηχάνημα έχει τεθεί σε λειτουργία. Η αμέσως επόμενη κίνηση που σημειώνεται ενώ γίνεται η απεικόνιση του προβλήματος είναι ο υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας βάσει της ενδείξεων που έχει δώσει το ίδιο το σύστημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το καρκινικό, το καρκινοποιημένο σημείο του ζωτικού οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση ο πνεύμονας. Προσέξτε, μιλάμε ουσιαστικά για προσομοίωση ακόμη και όχι για επεμβατική διαδικασία. Δηλαδή οι γιατροί τεστάρουν ουσιαστικά με βάση την όγκωση και τη διόγκωση του πνεύμονα που θα πρέπει να παρέμβουν. Αμέσως μετά είναι η τρίτη φάση που έχουμε την προσομοίωση της ακτινοβολίας που θα πρέπει να γίνει. Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες, γιατροί, πριν βομβαρδίσουν το επίμαχο σημείο, προσομοιώνουν τη δόση που αυτό θα πρέπει να λάβει, ούτως ώστε να μην είναι υπερβολική, όχι μόνο για το επίμαχο σημείο που έχει καρκινοποιηθεί, αλλά και για το υπόλοιπο τμήμα, θα έλεγε κανείς, του ζωτικού οργάνου. Αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία που βλέπετε, της προσομοίωσης της δοσολογίας που γίνεται, έχουμε σε πραγματικό χρόνο πια την επέμβαση που γίνεται πάνω στο ζωτικό όργανο. Ουσιαστικά έχουμε τον βομβαρδισμό δηλαδή του καρκινοποιημένου σημείου του πνεύμονα και αυτό είναι το αποτέλεσμα χωρίς να έχει πληγεί ουσιαστικά κανένα άλλο τμήμα του ζωτικού οργάνου. Σίγουρα είναι μια ακριβή τεχνολογία γιατί ακόμη αναπτύσσεται, δεν έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες ώστε να γίνει πολύ φθηνή αυτή η τεχνολογία. Δουλεύουμε όμως πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Για πάμε λοιπόν στην Κρήτη. Τι θα χρειαζόταν, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν επιλέγεται τυχαία την Κρήτη. Βλέπετε κάποια στοιχεία, έχουν σχέση και με τις δυνατότητες του νησιού από πλευράς υποδομών. Αν θέλετε και σχηματικά θα ενίσχυε αυτό που λέμε ένα μοντέλο ιατρικού τουρισμού. Ωστόσο, θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό που λείπει? Λείπουν μελέτες στον πληθυσμό, λείπουν μελέτες σκοπιμότητας, λείπει project, λείπουν χρήματα? Πώς? Γιατί για μας εδώ στο CERN, στις παρουσιάσεις που έγιναν με αφορμή αυτό το πρόγραμμα, μας προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μια άλλη περιφέρεια, και καλώς, περιφέρεια Θεσσαλίας, προχωρά με περισσότερα βήματα από μια περιφέρεια που έχουμε μάθει να είναι η αιχμή του δόρατος στη χώρα, την Κρήτη. Είναι θέμα περιφέρειας? Είναι θέμα κονδυλίων? Θα σας πω, έχετε δίκιο, γιατί είναι λίγο θέμα όλων αυτών που προαναφέρετε. Θα μου επιτρέψετε μόνο να κάνω μια εισαγωγή. Θέλω να πω ότι το Hermes έχει μια ολιστική προσέγγιση για όλη για την έρευνα και τα πανεπιστήμια και την περιφέρεια και τις περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν ξεχωρίζουμε μια περιοχή. Ωστόσο όμως, και δεν θα ήθελα να με παρεξηγήσουν ίσως κάποιοι από τους τηλεθεατές σας, ότι η Κρήτη, όπως και να το κάνουμε, έχει μια δεξιότητα
επιπλέον. Δηλαδή, η αριστεία στην Κρήτη είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είναι στη, η έρευνα σαν επίπεδο σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, τα ιδρύματα της Κρήτης υπερέχουν σε σχέση με τις υπόλοιπες Ελλάδας. Ορμόμενοι λοιπόν από αυτό και για άλλους λόγους, που όπως προανέφερε ο κ. Κοκολάκης ήταν εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να καταθέσουμε την πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που χρειαζόταν αρχικά και εμείς το είχαμε βάλει στην πρότασή μας και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η εκπόνηση κάποιων μελετών αρχικά. Για παράδειγμα, μια στατιστική μελέτη, επιδημιολογική μελέτη για να δούμε τα στοιχεία γύρω από τον καρκίνο και να μπορούμε στη συνέχεια να πούμε ότι θα έχουμε τόσους καρκίνους εγκεφάλου, τόσους καρκίνους ας πούμε στον τράχυλο της μήτρας κτλ. Κτλ. Ώστε τόσους παιδιατρικούς και να δούμε στη συνέχεια τι πλάνο θα κάνουμε για αυτό το έργο. Αρχικά τα χρήματα που απαιτούνταν δεν ήταν πολλά, δηλαδή μιλούσαμε γύρω στις 20 με 30.000 για να γίνει η εκπόνηση αυτών των μελετών. Δεν ξέρω ειλικρινά γιατί κόλλησε. Ο κύριος Κοκολάκης έκανε απίστευτες προσπάθειες, έχει επικοινωνήσει με όλους τους πολιτικούς φορείς, με υπουργούς της Κρήτης που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπομνήματα έχουμε καταθέσει, γράμματα ξανά και ξανά, αλλά δεν ξέρω γιατί έχει αποσιωπηθεί το θέμα από την περιφέρεια Κρήτης. Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Η ανάπτυξη, αν υποθέσουμε περνάμε σε μια δεύτερη φάση, φαντάζομαι ότι χρειάζεται οικονομικούς πόρους. Ένα ερώτημα, συγχωρέστε με, μπορεί να είναι αφελές, είναι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το εγχείρημα ή στην ουσία περιορίζει τη μέχρι τώρα πρακτική στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Έχω ακούσει πολλούς γιατρούς και πολλούς κορυφαίους επιστήμονες να λένε ότι εμείς σε δικά μας πρόσωπα, για παράδειγμα σας λέω, χημειοθεραπεία δεν θα κάναμε. Πλέον. Και επειδή μιλάμε για μία μέθοδο, τα συμπεράσματα και πολλά από τα αποτελέσματα και του ΣΕΡΝ, τα οποία περνάνε σε αυτή τη μέθοδο, εννοώ για τα πρωτόνια, έτσι. Μπορεί να βρει από εκεί οικονομικό στήριγμα η υπόθεση. Φαντάζομαι ότι θα πανηρεί, όπως μου είπατε, το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος, ναι. Κοιτάξτε, προσωπική μου άποψη βέβαια θα πω και δεν αντικατοπτρίζει βεβαίως όλων των επιστημονικών συνεργατών του Χερμές. Αλλά αφού με ρωτάτε, θα σας πω με ειλικρίνεια. Οι φαρμακευτικές εταιρείες σαφώς θέλουν να έχουν κέρδος. Απ' την άλλη, η θεραπεία με τα πρωτόνια δεν σημαίνει ότι είναι πανάκια για όλους τους καρκίνους. Δηλαδή, δεν θεραπεύει όλους τους καρκίνους. Εκείνους όμως τους οποίους μπορεί να θεραπεύσει, σαφώς θα μπορούσαν εκεί να μειωθούν οι χημειοθεραπείες. Όπως ποιους καρκίνους. Παράδειγμα, σε όγκους του εγκεφάλου, του ανώτερου θώρακα, στο στήθος. Πολλές φορές έχουμε καρκίνους ιδιαίτερου τύπου στο στήθος, οι οποίοι μπορούν να στοχευτούν με πρωτόνια και να θεραπευτούν. Καρκίνο του προστάτη. Σε αυτούς λοιπόν τους τύπους καρκίνου, οι χημειοθεραπείες θα μπορούσαν σαφώς είτε να μειωθούν είτε να αγνοηθούν εντελώς, να μην γίνει δηλαδή χημειοθεραπεία. Βέβαια, γιατρός δεν είμαι και δεν μπορώ να δώσω κλινικές συμβουλές, αλλά θεωρώ ότι οι φαρμακευτικές εκ των πραγμάτων δεν θα γίνουν ποτέ συνδρομητές σπόνσορες σε ένα τέτοιο project. Για δικούς τους, βέβαια, για δικούς τους λόγους και που έχουν σχέση και με αυτό που προανέφερα. Αλλά ίσως ένας ιδιώτης επενδυτής σε συνεργασία με το κράτος, εμείς αυτό είχαμε προσπαθήσει, αυτό προτείναμε, θα μπορούσε να το δει σαν ένα μακροπρόθεσμο έργο το οποίο θα έχει και ωφέλη στην κοινωνία αλλά και κέρδος μετέπειτα. Mm-hmm. Επιταχυντές στην Ελλάδα, θα το πω λαϊκά, να φάνε και κότες στα νοσοκομεία. Γραμμικούς επιταχυντές. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι πώς όλο αυτό μπορεί να συζευθεί, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Και κυρίως και στους νέους επιστήμονες εν δυνάμει. Για πείτε μου. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φέρουμε και νέες τεχνολογίες και στα νοσοκομεία και στα κλινικά κέντρα, στα ιατρικά κέντρα τελικά. Δηλαδή δεν αρκεί ο εξοπλισμός που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ως ένας καταλύτης που θα μεταφέρει και από το ΣΕΡΝ αλλά και από άλλα συνεργαζόμενα ερευνητικά Ινστιτούτα. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή 25 Ινστιτούτα από 11 ευρωπαϊκές χώρες και τη Ρωσία. Δεν τη βάζω στην Ευρώπη, λέω η Ρωσία είναι εκτός. Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ωφέλη από μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Αν είχαμε ένα νοσοκομείο πρωτονίων στην Κρήτη, θα λειτουργούσε όπως το βίντεο που ακολουθεί. Cancer. Medical doctors are always on the lookout for new weapons against it. I have cancer and I'm being treated with hadron therapy. Which is one of the latest types of treatment. The beams you see are protons and other ions, which are precisely aimed at the tumor. They are so precise, they do not damage the healthy tissue around the tumor. Producing these ion beams and targeting the tumor requires a dedicated center. The treatment process starts from the accelerator complex.
This is housed in the basement of the clinical center, and it is where the therapeutic ion beams come from. Hadron therapy accelerators may be as large as a tennis court, depending on which ions they produce. The accelerator is managed from a nearby control room. Here, beam parameters are set up and constantly monitored according to each treatment plan. The ions are initially generated and fed into a linear accelerator, then into a circular accelerator, and then steered by magnets along the beam line to reach the treatment rooms. Finally, ions go through a rotating structure, which is called a gantry, to target the tumor from different angles. The most advanced treatment rooms also accommodate imaging devices, providing detailed information on size and location of the tumor right before the irradiation. While small gantries work well to steer protons around the patient, a massive structure is required for carbon and other ions. Before each treatment session, I'm precisely positioned on a couch in the preparation room, and then I go through an imaging device. This can take quite some time, but it's a crucial step to ensure that, for each daily session, my doctor knows exactly where the tumor is. Special areas to prepare children for treatment might also be available. The most advanced centers also host a research and development area to improve hadron therapy techniques and tools. There are also meeting and presentation rooms, staff offices, a cafeteria, and the reception. Doctors, physicists, engineers, and biologists are all working to make this technique cheaper and more effective so that other patients can benefit too. For my specific type of cancer, hadron therapy was the best option, and I was lucky to have access to this type of treatment center. Να ανοίξω λίγο τη συζήτηση. Τι είναι για μια Ελληνίδα επιστημονική συνεργάτηδα το CERN? Κοιτάξτε, για μένα το CERN είναι το σπίτι μου πια, γιατί είμαι εδώ από το 2001, οπότε εγώ το βλέπω διαφορετικά εκ των έσω. Το CERN για μας τους επιστήμονες είναι, να λέμε, το ιερό μας δισκοπότηρο. Δηλαδή, είμαστε στο χώρο που είναι το μεγαλύτερο κέντρο αριστείας αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στην έρευνα στη φυσική. Και γίνονται διάφορα πράγματα και στην ιατρική, τα οποία δεν ήταν γνωστά μέχρι πρώτην στην κοινωνία. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που θελήσαμε να φτιάξουμε το Hermes ήταν για να το κάνουμε γνωστό, να δείξουμε ότι η φυσική έχει εφαρμογές οι οποίες είναι χρήσιμες. Δεν είναι μόνο η φυσική υψηλών σωματιδίων, η φυσική σωματιδιακή, η πυρηνική φυσική, η ατομική φυσική κτλ. Ότι ο κόσμος πρέπει να χαίρεται που η Ελλάδα είναι μέλος ενός τέτοιου οργανισμού, γιατί μπορεί να αποκομίσει ωφέλη. Και για την αύξηση των ανταποδοτικών ωφελών δημιουργήσαμε το Hermes. Το Hermes έχουμε πάρα πολλές ιδέες, προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε, έχουμε κάποιους κοπέλους, αλλά έχουμε μάθει πια να τους αποφεύγουμε. Τι σημαίνει Έλληνας επιστήμονας, Ελληνίδα επιστήμονας? Στο CERN, ποια είναι η εικόνα που έχουν οι υπόλοιποι για τους Έλληνες και μάλιστα σε χρόνια κρίσης που ούκο λίγες φορές η χώρα έχει λιδωρηθεί, οι Έλληνες, αν θέλετε, έχουν στιγματιστεί από διάφορες συμπεριφορές που πολλές φορές έχουν και τιμωρητικό χαρακτήρα. Η εικόνα για τους Έλληνες επιστήμονες έχει μεταβληθεί αυτά τα 5 χρόνια. Θα έλεγα ότι μας εκτιμούν ιδιαίτερα. Οι συνάδελφοι, δηλαδή, ποτέ δεν αντιμετώπισα πρόβλημα να πούνε Ελλήνα, έχετε την κρίση και υπάρχει πρόβλημα και δεν σε εκτιμούμε πια. Αλλά υπάρχει κάποιο υποβόσκο, να σου πω, κλίμα λόγω της κρίσης, γιατί η Ελλάδα δεν πληρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στον οργανισμό, εννοώ τη συνδρομή. Με αποτέλεσμα αυτό, ξέρετε, μας ίσως δεν θέλουν να το πούνε φαίος, αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε ως Έλληνες, μας αποκλείουν από κάποια προγράμματα, θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και εμείς σε κάποια προγράμματα και δεν είμαστε εκεί, δεν μας προτείνουν, δηλαδή υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Ανεβαίνει το ελληνικό ενδιαφέρον για το CERN? Πάρα πολύ, και σε αυτό βοήθησε μια μόνιμη έκθεση του CERN που περιφέρθηκε στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις και ήρθε και στο Ηράκλειο το 2012. Mm-hmm. Έχει εγκατασταθεί τώρα, πόσο γνωρίζω, μια μόνιμη έκθεση του CERN στο Βόλο, κάπου εκεί κοντά σε ένα ορεινό χωριό. Εμείς είχαμε προτείνει με το Hermes να γίνει μια μόνιμη έκθεση και στο Ηράκλειο, και αυτό δεν έχει ακουστεί ακόμη. Θα επανέλθουμε, για θα επιμείνουμε δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ειδικά από την Κρήτη είχαμε πολλά σχολεία που έχουν επισκεφθεί το CERN και υπάρχει ακόμα πιο έντονο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα βοηθάνε και τους νέους μας, την νεολαία, να πάει στην κατεύθυνση των θετικών επιστημών και πρέπει να επιμείνουμε.
στα παιδιά, δηλαδή να τους δώσουμε ένα στόχο, ένα όραμα στους νέους μας. Ναι, μεν υπάρχει αυτό το λεγόμενο brain drain, που φεύγουν δηλαδή προς το εξωτερικό. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Είστε ένας νέος άνθρωπος που έχει αρκετά χρόνια όμως και στο CERN. Πώς νιώθετε βλέποντας τα καλύτερα μυαλά? Νιώθω θλίψη, σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Θα μου πείτε και εσύ, έχεις φύγει και εγώ είμαι εδώ και 15 χρόνια και έφυγα να κάνω το διδακτορικό μου και τελικά δεν έχω επιστρέψει στη χώρα μου. Δεν υπάρχουν όμως οι υποδομές στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αν μπορέσουν να δημιουργηθούν κάποια στιγμή κάποιες έστω στοιχειώδεις υποδομές που να δίνουν το έναυσμα στους νέους να ασχοληθούν, θα επιστρέψουν πολλά από αυτά τα μυαλά στη χώρα. Η πρόταση δική μας και η ιδέα μας ήταν να ιδρυθεί ένα κέντρο επιχειρηματικής επόασης στο Ηράκλειο με τη βοήθεια του CERN, ώστε να βοηθηθούν και οι νέοι αλλά και μικρές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν κάποια τεχνολογικά προϊόντα, να τα αναπτύξουν και να βγάλουν κάποια εμπορεύσιμα υπάρχει προϊόντα. Πεδίο, λέτε, ακόμη και στην ιατρική. Πεδίο υπάρχει και στην ιατρική μεγάλο, αλλά αυτά χρειάζονται βέβαια συντονισμένες προσπάθειες και από την πολιτεία, υποστήριξη και στήριξη και διαρκές ενδιαφέρον. Έχετε περάσει και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ναι. Έχετε σπουδάσει. Ναι, σωστά. Έχω κάνει την πρακτική μου άσκηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου στην ιατρική φυσική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ποια είναι η άλλη σας σχέση με την Κρήτη? Με την Κρήτη έχω δεσμούς αίματος πια, γιατί είμαι από το χωριό του άντρα μου, όπως λέμε, από το Αρκαλοχώρι. Επομένως είμαι κριτικιά κατά το ίμιση τουλάχιστον. Η καταγωγή μου βέβαια είναι από την Αμφιλοχία, αλλά είμαι από την Κρήτη, όπως θέλω να λέω. Υπάρχει μια αντίληψη ότι η Κρήτη, δεν εννοώ με την έννοια όρων υπεροχής, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, σαν brand name στο εξωτερικό, και κατά πόσο εσείς αισθάνεστε ως επιστήμονας ότι εκμεταλλευόμαστε εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό το brand name Κρήτη? Μου έκανε εντύπωση, η Γενέβη δεν είναι μια αυθινή πόλη, βεβαίως έχει το προνόμιο να θεωρείται μια από τις top στην ποιότητα ζωής, αλλά είναι αρκετά ακριβή η πόλη. Είδα πολλές φίρμες, ακόμη και σε εστιατόρια ισπανικού ιταλικού λαδιού, δεν είδα καμία φίρμα για παράδειγμα κριτικού λαδιού που έχει και μια υπεροχή, έτσι λέμε εμείς. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, είναι brand name η Κρήτη, εσείς το βιώνετε και διπλά και ταυτόχρονα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε? Η Κρήτη είναι brand name υψηλής αξίας και μπορώ να πω ότι η κριτική όταν είναι έξω από την Κρήτη είναι μια γροθιά. Τώρα με ρωτήσατε γιατί η Κρήτη είναι διαφορετική. Το ξέρουν όλοι ότι η Κρήτη είναι αλλιώτικη από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάρτικες ψυχές και κουζουλούς ανθρώπους. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ το βλέπω ότι όταν πει κάποιος εδώ στη Γενέβη από την Κρήτη, θα μείνει έκπληκτος ο άλλος. Δηλαδή, πραγματικά νιώθει ένα δέος. Και μάλιστα, πολλοί λένε με ενθουσιασμό: έχω πάει στην Κρήτη, έχω επισκεφτεί την Κρήτη. Τι ωραία και από ποιο μέρος και θέλω να ξαναπάω. Όσον αφορά το λάδι, νομίζω ότι είναι ζήτημα πολιτικής των διαφόρων ενώσεων στην Κρήτη. Δηλαδή, θα πρέπει να το δουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Βέβαια, δεν είμαι ειδήμων στην αγορά του λαδιού, καταλαβαίνετε. Μιλώντας ως άνθρωπος που ζει εδώ, έχετε μια εικόνα. Ναι, έτσι. Και ξέρουμε επίσης ότι οι Ιταλοί παίρνουν το δικό μας λάδι και το πηγαίνουν στις δικές τους αγορές και στη συνέχεια το προωθούν ως ιταλικό. Λοιπόν, το κάνουν πολύ καλή δουλειά οι Ιταλοί. Οι Έλληνες, οι κριτικοί ιδιαίτερα, δεν το κάνουν αυτό. Αυτό λείπει. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για σας Έλληνας επιστήμονας στην καρδιά της Ευρώπης. Σημαίνει μια μεγάλη πρόκληση, γιατί θα πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, να είσαι πάντα ενημερωμένος, να ξέρεις, να μπορείς να ελύσεσαι, να μπορείς να συνεργάζεσαι, να μπορείς να σκέφτεσαι ότι κάτι καινούριο πρέπει να έρθει πάντα, για να μπορείς πάντα να διατηρήσεις τις επάλξεις. Και Ελλάδα? Ελλάδα είναι ιδέα, η Ελλάδα είναι ιδεολογία, η Ελλάδα είναι κάτι ανώτερο, δεν μπορείς να περιγράψει κανείς με μία λέξη την Ελλάδα. Νομίζω όλοι οι Έλληνες που είμαστε στο εξωτερικό το νιώθουμε αυτό. Η περιήγησή μας στο CERN κλείνει με μια δημοσιογραφική επιτυχία. Ο ισχυρός άντρας του CERN, ο γενικός διευθυντής του, Rolf Hoger, για πρώτη φορά και σε μια από τις σπάνιες αποκλειστικές του συνεντεύξεις, μιλάει στο φακό της Κρήτη TV και τις αντιθέσεις για όλους και για όλα, με ειδικές αναφορές στην Ελλάδα και την Κρήτη. Ο άνθρωπος που με επιλογή του το CERN άνοιξε ως πρόσβαση σε όλο τον κόσμο, ο άνθρωπος που καθημερινά συνομιλεί με ηγέτες και κορυφαίες προσωπικότητες του πλανήτη, ο Γερμανός φυσικός σωματιδίων Rolf Hoger, σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του το 1977 στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδεβέργης. Έχει μετάσχει σε όλα τα μεγάλα πειράματα, από το Τζάντε για το ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο
στο δακτυλίδι αποθήκευσης, στα προγράμματα Πέτρα στο Ντεσί και από το 1984 στο πείραμα Όπαλ στο ΣΕΡΝ. Ανέλαβε καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝ από την 1η Ιανουαρίου του 2009. Είναι πολυβραβευμένος επιστήμονας με θέση καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και μελλοντικά αναμένεται να ηγηθεί του Ινστιτούτου Max Planck. Στη συνέντευξή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝ μιλάει για την ικανότητα και τις επιτυχίες των Ελλήνων επιστημόνων μέσα στο ερευνητικό κέντρο, αποκαλύπτει όμως ότι εδώ και 4 χρόνια, παρότι η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΡΝ, δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις της στον ετήσιο προϋπολογισμό του, που ανέρχονται με βάση το ΑΕΠ της κάθε χώρας για την Ελλάδα κοντά στο 1,5% από το ετήσιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ που καταβάλουν όλες μαζί οι χώρες μέλη του ΣΕΡΝ με βάση το ΑΕΠ τους στον συνολικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, 15 εκατομμύρια ετησίως για την Ελλάδα που σήμερα φτάνουν μετά από 4 χρόνια μη παροχής τέτοιας δόσης στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Προφέσορ Χόγερ, καλησπέρα, ευχαριστούμε. Είναι εξαιρετική τιμή για μας να μας δέχεστε, γιατί προερχόμαστε από το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας τι σημαίνει να είσαι Γενικός Διευθυντής στο ΣΕΡΝ. Πώς είναι μια τυπική ημέρα ενός Γενικού Διευθυντή? Καλησπέρα. I'm not sure if there is a sort of typical day, because it varies every day. Sometimes you are on duty trip because you have international relations, you have to talk to ministers, you have to talk to funding agencies. There are many, many meetings. You have to deal with people, we have to deal with physics, you have to deal with infrastructure. It's a sort of work like you are president, prime minister, finance minister, foreign minister at the same time. Το ΣΕΡΝ είναι στην πρωτοπορία των επιστημών και της τεχνολογίας, έχοντας γνωρίσει από μέσα όλες τις λειτουργίες. Τι είναι στην πραγματικότητα το ΣΕΡΝ για την Ευρώπη? All what you said is correct, from the outside and from the inside. From the inside, maybe it's even more engineering, yeah, accelerator and technologies, because we are the basis for all the researchers who come from all around the world to do their research. Also, we have a few researchers, but the research is mainly done by the guests. So we provide the platform. But one thing which is maybe not so much visible to the outside is this fantastic atmosphere. The spirit of CERN, which comes through the effect of so many different cultures, so many different nations working together, seeing this as a benefit, as an opportunity, and not as a threat. And it shows, it should show to the outside world, that you can work together independent of your nationality, once you have a common goal. And that's the main thing. A common goal, an interest in doing something, interest in discovering something, but an interest in moving things forward. Υπάρχει μια άποψη ότι το CERN έχει ανοίξει σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι κλειστό μόνο για τους επιστήμονες. Είναι ανάγκη των καιρών, κύριε Χόγερ, να ανοίξει το CERN σε όλους τους λαούς της Ευρώπης? It was my choice. First of all, I think it's very, very important that you are not in your ivory tower, that you open to the world, that you explain what you are doing. Because you are doing it not only for yourself, you are doing it for everybody. People should know about it, should talk about it. We want educated people, scientific educated people. And in addition, I thought that we are a global world, that we are a global science. So my desire at the beginning when I started was to open CERN to everybody. 61 χρόνια λειτουργίας του CERN. Και μετά την πρώτη φάση λειτουργίας του μεγάλου επιταχυντή, τι μπορούμε να πούμε σήμερα για τους νόμους της φύσης, τους νόμους της φυσικής, τη δημιουργία του κόσμου, έχοντας πια και το έβριμα του σωματιδίου του Higgs? Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο? I think in the past 3 years, during the first run of the Large Hadron Collider, we have made a tremendous step forward in understanding why we can exist. Because we found the reason why fundamental particles, the fundamental matter particles, how they get their mass. Without massive fundamental particles, we could just not exist, because composite matter would not be possible. Now we found the reason how these particles get their mass. That means through this mechanism which is represented by the famous Higgs boson.
Isn't that fantastic that we now know why we can exist? I think that was one of the major breakthroughs in the past years. But this only describes 5% of our universe. There's still 95% of the universe, which we have to discover. And that's the next step. If we are lucky, that's the next step. Με την δεύτερη φάση που μπαίνει σε λίγες μέρες σε λειτουργία, ο μεγάλος επιταχυντής, η προσδοκία είναι να ξεκλειδώσουμε το 95%, να αρχίσουμε να το διαβάζουμε. Unfortunately, I forgot my crystal ball in my office. So I don't know if we are going to unlock it, but I have the dream that we would unlock it. You see, I have the dream that maybe in a few years, with the LHC, we open the window, the first window into this so-called dark universe. This would be a fantastic breakthrough. We have already one breakthrough. If we have another one, unbelievable, would be fantastic, great. Πώς η γνώση, η ανακάλυψη που παράγεται εδώ, διαχέεται στις χώρες μέλη που στηρίζουν και απαρτίζουν το CERN, συνολικά στην Ευρώπη, πώς περνάει? There is always a slight problem. Imagine you are a scientist who wants to make his or her experiment, wants to discover something. So you develop a technology in order to do your research. Once you have the technology to do your research, you do your research. Then the transfer to society, you need other people. Because these guys who develop it at the first place, they want to do their experiment. So you need a group of people who take these technologies, look around, could there be an interest in society to transfer that knowledge, and then they work on that. Okay? So there's always a little bit of problem because there's one direction and there's the other direction. Mm-hmm. Now we have in the past few years tried to introduce more into this other direction, that means to have really a more focused knowledge and technology transfer. And I think the first transfer we are doing is knowledge. That means people, the young people which are educated here in science and technology and international collaboration. They learn how to work together. This is number one. This is a fantastic transfer into society. Number two is, of course, our expertise in IT, information technology. I don't want to give the example of the World Wide Web because that's already more than 25 years ago, but it has shaped the world. Yeah? It has changed the world. Today we are talking about on working on how to digest big data, how to store big data, how to deal with all this, together with other institutions. Then a third very important subject is medical applications. Medical applications, first of all, imaging, identifying and locating, for example, tumors, that you can do with positron emission tomography. The positron is the antiparticle to the electron. Not everybody knows that we use antimatter in the hospital, yeah, but it helps. Since 40 years, it helps to locate tumors, for example. Then you can use proton therapy, hadron therapy to destroy the tumor, so you can work on that. And the third thing is that you can also work, for example, on isotopes, so to identify problems in the body, maybe at the same time to heal them, to treat them. And also the big data, again, in medicine, personalized medicine. So we all these things together, we are trying to help society here through facilitating all the work between physicists, physicians, doctors, and biologists. We are not trying to do everything. We are trying to facilitate. We are, so to speak, the catalyzers. Yeah. Μιας και αναφερθήκατε στο παράδειγμα του διαδικτύου που γεννήθηκε από Ευρωπαίους εδώ στο CERN, ποια λάθη εσείς πιστεύετε πλέον ότι έγιναν στην αλματώδη πορεία του παγκόσμιου ιστού και ποιο βλέπετε να είναι το μέλλον? Γιατί φαντάζομαι ότι η δεύτερη λειτουργία θα μας δώσει και νέα δεδομένα ακόμη και για το διαδίκτυο. That's an easy question, a difficult answer. I think the biggest mistake is that people are forgetting judgment. Whatever is on the web is taken as correct, as real.
people are no longer critical enough to question what is it correct or not. This is one of the mistakes. And the second mistake is that it's so easy to hide behind this software and to send stupid or whatever or aggressive mails and pictures through the web, which can be very damaging to individuals. So the usage without too much thinking of the web is, to my mind, the biggest problem. And I hope in the future that this is self-regulating, that people realize that they should behave as humans and not behave aggressively. Να επιστρέψω λίγο πιο φιλοσοφικά. Προείσταται ενός οργανισμού που ουσιαστικά είναι η αιχμή της επιστήμης. Έχει μια απάντηση για το τι είναι Θεός? Interesting question again. God is something, not, I think not only for me, God is something for, I guess, everybody where you put things in which you don't know. It's the unknown. Yeah? Our scientific results, we know. Yeah? Okay, everything is relatively clear, etc. But there are so many unknowns. And I think the unknown is something you want to, not to understand, but you want to grab it. Yeah? You want to get a feeling for that. And I think this is where religion and God, what, of whatever kind, comes in. Yeah? It is the part which you cannot imagine, but where you need to, yeah, to find a way to stabilize yourself in this unknown. Ποιος πάτησε το κουμπί κατά τη γνώμη των επιστημόνων του ΣΕΡΝ για να ανάψει σπίθα της ζωής? Ποιος άναψε το διακόπτη και πώς για να γίνει η μεγάλη έκρηξη? Well, I have an easy excuse out of this question. For physicists, everything what is explainable starts with the Big Bang. Only with the Big Bang, there space and time are defined. What was before, that means the switch, we are not talking about, we don't know. And I don't know what other people think about it, but I have still no answer on who switched on, if this is a random process. But even if it's a random process, was this random process all the time there? Or did somebody introduce a random process? Or was there a switch? I don't know. I'm still struggling. And if you come back in 10 years when I have done all my work and when I go more into philosophy, then maybe I have an answer for you. Oh, yeah, really? I don't know. Υπό αυτή την έννοια, αν το Big Bang είναι η στιγμή της πρώτης μέρας της δημιουργίας του σύμπαντος, δεν αποκλείεται να είχαμε και το χθες? Αν το σήμερα ήταν το Big Bang, αποκλείεται να υπάρχει και χθες? That's exactly what I don't know. If the measurements would not tell us that the universe is expanding with in an accelerating way, if it would tell us that it slows down in its acceleration, then I would say there was an oscillation from the Big Bang to the expansion, back to the Big Bang to the expansion. But now all the measurements show that it's expanding forever. So there must be a start, and it can only be one start. But is it one start of in many other starts? Are there many other universes around us? I don't know. So it's philosophically extremely interesting. But concerning solution, I don't have one. Παρά τις γνώσεις μας, κύριε Χόγερ, ξέρουμε ελάχιστα για το τι υπάρχει εκεί έξω. Και όταν λέω εκεί έξω, έξω από μας. Μήπως τελικά αυτή είναι η γοητεία να ψάχνουμε συνεχώς, ξέροντας ότι το άπειρο θα μας προσπεράσει? The charm of science is that whenever you find a result, you are able to ask more detailed questions. For me, the charm of science is that you are never ending. You increase your knowledge, but at the same time, you increase the amount of questions which you have. They are a bit more detailed, but there are more and more questions in the inner space, in the outer space. And I don't know where this ends. Maybe it has never an end. Because here, I have another philosophical question.
Who is going to define that we know everything? Who is going to do that? It's a clever question. Πόσο κοντά νομίζετε ότι βρισκόμαστε στη θεωρία των πάντων και αν βρισκόμαστε κοντά, πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και η ζωή μας με αυτή τη θεωρία? That's exactly what I'm saying. I don't think there's anybody who can say we know everything. And we are very fast, to my mind at least, from a theory of everything. It takes many more, to my mind, many more generations of scientists to come closer. Many more generations. I think so. It's a very difficult question. A theory of everything. Think about it. This is something extremely difficult. It will take at least many, many years. Let's put it this way. Many, many more years. I have my doubts. I have my personal doubts. Το CERN, λένε κάποιοι, ότι αποδεικνύει πόσο μικρός είναι τελικά ο κόσμος και ταυτόχρονα πόσο μεγάλος. Από τα άτομα έχουμε πάει στα κβάντα. Μετά από αυτά, τι θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα σε έναν επιστήμονα γενικό διευθυντή του CERN? I don't think so. We always have questions. I think we always have questions. Maybe it's my personal problem, but if we don't have any more questions, where are we then? I think we will have all the time questions, because we dig deeper and deeper into any subject, be it in physics or in other areas, and the deeper we are digging, the more questions open. They might be smaller, some might be bigger, but I'm sure that we will always have questions. I personally would not like to live in a world where we don't have any more scientific questions. Κύριε Χόγερ, τι νομίζετε ότι άμεσα θα ήταν το πιο σημαντικό να ακουστεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα από αυτή τη δεύτερη φάση? Ένα νέο σωματίδιο ενδεχομένως? The most important step is that the machine runs well. Okay, that's not scientific, that's engineering, but that's the most important part. Then we have, in principle, three very important topics to attack. One is to measure the properties of this Higgs boson, which we have already discovered. Because we have to understand, is it the only one, or does it have brothers and sisters? And you know, if you have children in a family, if there's only one child, that would behave completely different to children in a family with 5 or 6 or 7 children. And we have to find out, is it a single child, or does it have sisters and brothers? As soon as the property or the behavior of this particle is like this, that it must have sisters or brothers, then we know there is physics beyond our present standard model. That means physics in the dark universe, for example, of the dark universe. So that's the indirect one. Then, of course, with the increase in energy of the second run, we could produce particles with a higher mass. Einstein E equals mc squared. Could that be particles of dark matter, if we are lucky? That would be fantastic. That would be like a discovery of a new Higgs boson, for example. And the third one is the everlasting question, which we since long have not yet answered. Why are we in a matter-dominated universe? Where's all the antimatter? Because when you produce matter, you produce the same amount of antimatter. And when matter meets antimatter, they annihilate and there's only energy. In principle, again, we should not exist. However, nature has introduced a very slight asymmetry in the behavior of matter and antimatter. And this slight asymmetry is the reason that we exist in a matter-dominated universe. But we still have not many clues about the reason for this asymmetry. What produces this asymmetry? Many questions still open. And these three topics can be addressed also in the run 2. Η αρμονία του σύμπαντος μπορεί να είναι η ασυμμετρία του? I would more call the disharmony. Because the asymmetry produces a disharmony. Symmetry would be harmony for me. I think the harmony of the universe is more the coexistence of matter and dark matter.
This produces the harmony of the universe. Dark matter is five times more, roughly five times more than normal matter, visible matter. So we need this dark matter in order to get to the present universe. Η Ελλάδα και το CERN έχουν μια κοινή ιστορία. Η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη του CERN. Ο ίδιος την προβολή αυτής της σχέσης, πώς την κρίνει? Είναι ικανοποιητική ή χρειάζεται κάτι παραπάνω? There are two sides to it. On the one side, I am very, very satisfied, very happy, because we have very good and very engaged scientists who also are very interested in transfer of technologies between CERN and Greece. On the other hand, because of the present economic situation, there's always a struggle to find the resources for these researchers and also to find the resources from Greece to pay the contribution to CERN. We have a lot of understanding for this, and there's a fantastic effort going on in the Secretariat, in the State Secretariat, etc. But it's a continuous struggle, which is normal when you read newspapers, when you look into the media. So I would hope that these problems are solved at some stage, and then it will be an extremely harmonious work together. But for the moment, it's harmonious, but only on the research side. On the other side, it's a struggle, but with a lot of goodwill. That I must say, it's a lot of goodwill. Να σας ρωτήσω υπό αυτή την έννοια, μήπως η Ελλάδα διαχρονικά πρέπει να αντιληφθεί ότι ό,τι παράγεται και γίνεται στο CERN, αν το αξιοποιήσει και η Ελλάδα ως χώρα επιστημονικά, θα τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει και στην κρίση, εννοώ με καινοτομία και νέες τεχνολογίες και με παραγωγή στην Ελλάδα? Definitely yes, but I would not only restrict it to Greece, to CERN. I think whatever crisis you have or non-crisis, if you do not put a lot of emphasis on new technologies, on the education in technologies, in producing technologies, developing technologies, you will fall back at a certain stage. So in principle, but it's easy to say for me because I'm not responsible to find the resources for it, but even in the worst crisis, the best way to invest in the future is in education and technologies. Educated people are better suited to moderate crisis. I'm not saying that they can ever avoid crisis, but they can maybe better moderate crises, and technologies will bring you also better out of crisis. So I think, again, it's easy for me to say, but the best way to moderate and to live a better way through such a crisis is education and technologies. Unfortunately, the easiest way to save money is in education. But I think it's the biggest mistake. Θέλω κλείνοντας να ρωτήσω, κύριε Χόγερ, κάποια στιγμή κλείνει ο κύκλος του Γενικού Διευθυντή. Είστε ουσιαστικά ο άνθρωπος που άνοιξε σε πολύ κόσμο, στην ευρύτερη κοινότητα, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, το CERN. Ποιο είναι το αποτύπωμα που θέλετε να αφήσετε κλείνοντας τη θητεία σας? Ως τι θέλετε να σας θυμούνται? Ως ένα καλό γενικό διευθυντή ή ως ένα οραματιστή που έκανε το όραμα του CERN κοινοκτημοσύνη σε όλους τους λαούς της Ευρώπης? I think vision is too big, is too large, and the word vision is used too often. I would hope that people remember me as a good manager, with a forward-looking view, taking care of people, taking care of the message to society, making, providing the basis for good science at CERN. I don't know, I mean, they should remember me as a human. Έχετε κάποιο μότο προσωπικό, ένα προσωπικό σύνθημα, ένας επιστήμονας που διευθύνει σήμερα τον κορυφαίο επιστημονικά οργανισμό της Ευρώπης? Ποιο είναι το δικό του σύνθημα στην καθημερινότητα, στις δύσκολες αλλά και στις ωραίες στιγμές? Ποιο είναι το μήνυμα στην τελική για τους λαούς της Ευρώπης? Think before you do something wrong. Don't overshoot. Don't overreact. Think before you react. Keep calm and try to talk to people.
When you talk to people, they have to listen. So you also have to listen. Otherwise, there's no communication. Communication is key. People have to listen to each other and to try to understand each other. And try to understand means do not put in what you think the other said. Listen to the other one. And listen what he or she says and not what you think they should say. That's the key message. And treat other people in the way you would like to be treated. And the key message for CERN? The key message for CERN is stay the same. Stay the same institute with the spirit of international collaboration, of fantastic science, great engineering, and the place where the world comes together without fighting each other. Thank you very much, Professor Hoyer. Από εδώ φτάσαμε στο τέλος του διήμερου αφιερώματος στο CERN. Αυτός ο κόσμος ο μικρός, αυτός ο κόσμος ο μεγάλος. Ακριβώς το CERN έχει επικεντρωθεί στη βαριά φυσική, στην εξήγηση φαινομένων και κυρίως προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη δημιουργία του σύμπαντος. Ταυτοχρόνως όμως, επί διημέρου καταδείξαμε ότι το CERN δεν είναι μόνο η αποκωδικοποίηση του μικρού σωματιδίου μέχρι το μεγάλο, το απέραντο σύμπαν. Είναι οι πρακτικές εφαρμογές που αφορούν την ίδια τη ζωή μας. Από το ίντερνετ, το διαδίκτυο δηλαδή, μέχρι την αντιμετώπιση με τεχνολογία αιχμής μεγάλων ζητημάτων υγείας, όπως είναι ο καρκίνος. Θα έλεγε κανείς ως επίλογο, άξιο παρατήρησης, ότι στον αφρό των επιστημόνων συγκαταλέγονται και οι Έλληνες, παρά τις δυστοκίες που υπάρχουν. Έλληνες με όραμα και με αγάπη για την πατρίδα τους. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.